Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Παρεμβάσεις στο Blue Sky, βράδυ Δευτέρας, το ξεκίνημα μιας εβδομάδας, στα έκθεση με Καμένο, ξεκινάει με τον κύριο Καμένο. Αύριο έχουν και Υπουργικό Συμβούλιο, θα περάσουν ωραία, που είναι τα δύο παιδιά. Εδώ ο κύριος Χατζηνικόλας και ο κύριος Κώστας. Το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο, αύριο, που θα συζητήσει το θέμα των Σκοπίων. Δεν έχει ξαναυπάρξει. Και τον προϋπολογισμό. Α, τον προϋπολογισμό τώρα. Αύριο Σκόπια. Έχουμε θεσμική δυσφορία. Δυσφορία έχει. Θεσμική δυσφορία. Ναι. Έχουμε, έτσι, ο Πρωθυπουργός είναι πολύ θυμωμένος με τον. Με ποιον. Πώς το λέγανε παλιά, ότι δεν είναι πολύ. Δεν αισθάνεται καλά και είναι πολύ στενοχωρημένος με τον υπουργό του. Ναι. Αλλά δεν το συνάντησε και του δίνει την ευκαιρία αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα είπε σήμερα ο κ. Καμερούγκη και στην Ελλάδα. Άλλη τηλεόραση. Τώρα θα τα πει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι η πρώτη φορά που οι υπουργοί του Υπουργικού Συμβουλίου αυτή τη Δημοκρατία θα συζητήσουν καλώ ή κακώ επί τη ουσία το θέμα του Σκοπίου. Αν έχει ο Κουίγκ εκεί. Βέβαια. Αυτό θα είναι το ωραίο. Και η κυρία Κουντουρά θα είναι. Και η κυρία Κουντουρά. Ναι, ο κύριος Παπαξιδόπουλος δεν θα είναι. Όχι. Θα είναι απ' έξω. Και θα κουνάει το κόκκινο λάμπρο της Επανάστασης. Μίλησε για μένα, μίλησε για μένα. Είπε για μένα, κοιτάει πάνω ο Χατζηνικόλας. Ούτε αυτός δεν μας σώζει. Λοιπόν, πέρα από τον κύριο Καμένο, εν πάση περιπτώσει, και τα πλαν B και τα όσα ωραία ή άσχημα, κατά πώς το βλέπει κανένας, συμβαίνουν. Υπάρχουν δύο θέματα που αφορούν σε πάρα πολύ κόσμο. Το ένα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Είδες ένα 14. 15-14. Και ακούω τους πατριούχους να λένε, παιδιά, δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Παίρνουμε μεταξύ μας. Ποιος το πάρει τώρα, άμα δεν παίζουν τα πρώτα χρέα, δεν παίρνει ο κόσμος τηλέφωνο. Άμα δεν παίζουν τα πρώτα χρέα, δεν παίρνει ο κόσμος τηλέφωνο. Είχε δροσιά, δεν είχε. Δεν είχε. Εντάξει, δεν είχε κρύο τώρα. Παιδιά, δεν είπα. Αλλά μια κουβεντούλα. Αυτά τα κρύα που θυμάσαι είναι στα χρόνια του μεγάλου του ωραίου και του αληθινού του Πασό. Τότε θεωρούταν κρύο. Τώρα δεν θεωρείται. Τώρα πρέπει να είναι πολιτικό χειμώνα. Για να πάρουν κόσμο τώρα. Πάντω. Παθαίνει αυτό το τεζαβού, αλλά πρέπει να το ξεπεράσουμε κάποια στιγμή. 94. Φέτος ξεκινάει ένα 14, ένα 20, ένα 25 στην επαρχία. Την άλλη εβδομάδα θα πέσουν οι τιμές του πετρελαίου. Έχουν πέσει ήδη και περιμένουμε να έρθουν εδώ οι πτώσεις στην ελληνική αγορά. Μακάρι, γιατί όταν να ανέβουν, τα ανακλαστικά είναι άμεσα. Όταν να πέσουν, αργούν λιγάκι, έτσι. Λοιπόν, και ένα θέμα επίσης, μάλιστα, το άλλο μεγάλο θέμα είναι το επίδομα. Ποιο επίδομα? Τι θα μάθεις? Περίμενε αυτό, έχουμε καιρό. Τον Αύγουστο. Όχι τον Αύγουστο, αλλά περίμενε. Και περικεκομένο. Στο 1/4, σωστά. Περίμενε. Έχουμε 15 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό σήμερα. Αλλά περισσεύουν και κάποια άλλα 50 εκατομμύρια. Θα γίνουν μαζί 65-70. Και εφόσον όλα πιστοποιηθούν και πάμε καλά με τα υπερπλονάσματα κτλ., θα υπάρχει ένα κονδύλι 65 εκατομμυρίων ευρώ. Που θα προσθεθεί. 50 εκατομμύρια επιπλέον. Που θα προσθεθεί για να πάρουν κυρίως οι νομοί που έχουν. Στατιστικά τέλος πάντων, πιο πολύ κρύο. Τα βόρεια κομμάτια της. Μάλιστα. Και φυσικά θα αρχίσουν πάλι τα περιβόητα κοινωνικά κριτήρια, τα οποία αν έχεις την ατυχία και βγάζεις 600 ευρώ το μήνα, είσαι πλούσιος και δεν χρειάζεται να πάρεις. Μπορεί να κρυώνεις, άμα θέλεις. Ναι. Γιατί αυτοί που βγάζουν λιγότερα έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Ορίστε, κύριε Δημήτρη, παρακαλώ. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που λέει ο Χρήστος. Αυτό με τα κοινωνικά κριτήρια είναι ένα μεγάλο θέμα. Κάποια στιγμή πρέπει να τα ανοίξουμε και να το δούμε. Είναι πάρα πολύ χαμηλά ο πύχης, όχι μόνο για το επίδομα θέρμανσης. Όπως με τα μερίσματα. Ακόμα και για το να μπει κάποιος στο νόμο Κατσέλη, γιατί γίνεται μια ολόκληρη ιστορία. Τώρα βέβαια τελειώνει και ο νόμος Κατσέλη. Μάλλον θα δούμε αν θα τελειώσει. Αλλά τέλος πάντων και εκεί τα κριτήρια είναι πάρα πολύ χαμηλά. Αλλά αυτό τώρα είναι ένα μεγάλο θέμα. Κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Το ένα μεγάλο ζήτημα. Το άλλο είναι ο προϋπολογισμός. Το άλλο είναι προπολογισμό ο οποίος πήγε απόψε στις Βρυξέλλες. Και όχι ο δικός μας βέβαια, μόνο όλων των κρατών μελών, της Ευρωζώνης. Και όλοι ψάχνουμε να δούμε εάν έχει μέσα τις περικοπές της συντάξης. Αναρτήθηκε στο. Δεν το έχει καθαρά. Δεν έχει περικοπή. Δεν έχει περικοπές και σας το λέω, προσέξτε, μην θεωρηθεί ότι είναι μικροκομματισμός. Όχι, όχι, ο πρόεδρος της Βουλής στη διάσκεψη των Προέδρων σήμερα μας ενημέρωσε σχετικά. Λοιπόν, δεν έχει περικοπές. Εδώ είναι η είδηση. Είναι σημαντικό. Δεν έγινε αυτό που είπε ο πρόεδρος της Βουλής. Εγώ θα σας πω τι λέει ο προπολογισμός, γιατί αναρτήθηκε. Δεν έγινε αυτό που θέλω να πω. Οι θερμοκέφαλοι του Μαξίμου. Περίμενε, τώρα από το μεσημέρι, 2 η ώρα μέχρι τώρα. Μα τώρα κρατάει, κύριε. Να σας πω ότι παιδιά, ένα λεπτό να το βάλουμε σε μια τάξη. Λέει η κυρία Καφαντάρη. Καλησπέρα σας, κυρία Καφαντάρη. Εντάξει, μπορεί να λέμε το ίδιο πράγμα στην κυρία Καφαντάρη, απλά με διαφορετικό τώρα, τρόπο. Αφού έγινε έτσι, επιτρέψτε μου, ζητώ συγγνώμη. Σε εσάς τους δύο θα επιστρέψω. Καλησπέρα στην κυρία Καφαντάρη, βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στον κύριο Κώστα Μιχαλίτση, γραμματέα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης των ανεξάρτητων Ελλήνων, ο οποίος αντάλλασε Twitch με τον πρόεδρό του.
Και... Αναρτήσεις. Και... Ορίστε. Ορίστε. Κάποιες διαπιστώσεις. Ναι, ναι. Και είχαν περιλάβει όχι του Μαξίμου ή του ΣΥΡΙΖΑ, των ανεξάρτητων Ελλήνων που ταυτίστηκαν με τους ΣΥΡΙΖΕΟΥς και άδειασαν τον πρόεδρό τους και ψάχνουμε να δούμε ποιος είναι ο Ελλήνων. Δεν υπάρχει άδεια. Δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τότε για ποιος θα γραφεί. Ο πρόεδρος σας. Για μένα. Συγγνώμη. Εγώ δεν είμαι σωστός. Να τα βάλουμε. Καλησπέρα στην κυρία Σοφία Βούλτευση, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα στον κύριο Παναγιώτη Βλάχο από το Κινάλ. Καλησπέρα κύριε Βλάχο. Κύριε Μαλαγής. Καλησπέρα. Κίνημα αλλαγής είναι πιο ωραίο. Κίνημα αλλαγής ολόκληρο. Ναι. Ολόκληρο. Δεν θέλω τη συντομογραφία. Και άλλη φορά τώρα έχουν πει αυτό. Η συντομογραφία δεν θέλει. Κίνημα αλλαγής. Από το κίνημα αλλαγής λοιπόν. Να σας κάνω το... Αλλά το Πασόκ ήταν Πασόκ όμως, δεν ήταν πανελλήνιος. Μην ξεχάσετε πώς ξεκίνησε η αλλαγή. Η αλλαγή ξεκίνησε από τον Πασόκ. Ο καθένας. Ο καθένας, επειδή έχουμε προεκλογική περίοδο, θέλει να αποδίδεται το κόμμα του έτσι όπως το νιώθει. Το σέβομαι απολύτως. Δεν έχω κανένα λόγο να αντιδικήσω. Και στον κύριο Γαβρίλο Χαρικιώτη, σύμβουλο επιχειρήσεων MBA. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε. Το μεσημέρι λοιπόν, λέει η κυρία Καφαντάρη. Στη διάσκεψη των Προέδρων, είχαμε αυτή την ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Βουλής. Τους είπε, ο Πρόεδρος της Βουλής, τι σας είπε? Ότι δεν περιλαμβάνει περικοπές συντάξεων ο προϋπολογισμός που θα στέλνετε σήμερα στην Ευρωπαϊκή. Στο προσχέδιο. Ναι, μάλιστα. Ότι θα πηγαίνει στο πλεόνασμα το 356 και δεν θα έχει μέσα τις περικοπές των συντάξεων. Μάλιστα. Τώρα, φτάνουμε το βράδυ. Όχι, το μεσημέρι δεν... αυτό, κύριε Παυλόπουλε. Δεν θα σας διαψεύσω. Εμείς είχαμε αυτή την ενημέρωση. Προφανώς από το μεσημέρι που είχατε εσείς αυτή την ενημέρωση. Ναι. Πού είναι η κυρία Καφαντάρη, ήταν εδώ. Ωραία. Από το μεσημέρι που είχατε εσείς αυτή την ενημέρωση μέχρι το βράδυ που στείλαμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού, υπήρξε ένα παρασκήνιο. Το είχαμε στείλει το πρωί, τώρα αναρτήθηκε. Στο Υπουργείο. Στο επίσημο ιστότοπο των νομικών. 9 παρατέταρτο το βράδυ. Ωραία. Για πάμε λοιπόν στους δύο συναδέλφους να δούμε τι έχουμε στείλει, παιδιά, και τι λέει. Εγώ λέω ότι δεν έχω προλάβει βεβαίως, γιατί αναρτήθηκε πριν από μισή ώρα. Δεν έχω προλάβει το διάβασμα. Στα γαλλικά είναι. Σε όλα, είναι και στα γαλλικά και στα αγγλικά. Έχει κωδικούς, έχει πολλά. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Οι δικές μου πληροφορίες όμως, γιατί μίλησα με πολλά κυβερνητικά στελέχη, είναι ότι περιλαμβάνει και τα δύο σενάρια πάλι, το προσχέδιο του προϋπολογισμού, και δηλαδή το σενάριο με το 356 και το σενάριο με το 422, αν θυμάμαι καλά. Πάλι δύο σενάρια στείλαμε. Ναι, περιλαμβάνει και τα δύο σενάρια. Απλά αυτή τη φορά αποτυπώνεται με σαφέστατο τρόπο, θα δούμε τι ακριβώς εννοεί η κυβέρνηση, η πρόθεση της κυβέρνησης για τη μη περικοπή της βασικής διαφοράς. Αυτή είναι η προσωπική διαφορά. Έτσι, προσωπική διαφορά. Έτσι ακριβώς το διατυπώνουν. Είναι διατυπωμένο αυτή τη φορά με σαφέστατο τρόπο ότι η κυβέρνηση δεν θα περικόψει την βασική διαφορά. Θα το δούμε. Μην να δούμε πώς ακριβώς λεκτικά διατυπώνεται. Όπως τα λέει. Το ρεπορτάζ, εγώ για να το ολοκληρώσω, είναι ότι πίσω από αυτή την κίνηση, αν βεβαίως επιβεβαιωθεί η κίνηση αυτή, βρίσκεται ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος από την αρχή έχει πάρει πάνω το θέμα, κ. Τσακαλώτος. Συνομιλεί με τους δανειστές, ξέρει πάρα πολύ καλά και τα χούγια τους και τα τερτύπια τους και τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Και έκρινε εκείνος ότι αυτή είναι ο καλύτερος τρόπος για να φτάσουμε στο στόχο μας. Ο στόχος είναι, μάλλον οι πληροφορίες λένε ότι μέχρι τις 16 με 20 περίπου Νοεμβρίου, σε ένα μήνα από τώρα, θα ξέρουμε οριστικά τι ακριβώς θα γίνει. Εγώ δεν έχω ρεπορτάζ, ο Χρήστος όμως έχει ένα ρεπορτάζ. Βάζει και ένα εναλλακτικό σενάριο στο τραπέζι. Εγώ υποθέτω ότι αν αυτό ισχύει, το ρεπορτάζ που έχει ο Χρήστος, δεν έχω λόγο να τον αμφισβητήσω. Είναι ένα σενάριο το οποίο πιθανότατα έχει πέσει σαν plan B σε περίπτωση που στραβώσει εντελώς η υπόθεση. Και λοιπόν, είναι ξεκαθαρισμένη η πρόταση της κυβέρνησης ότι δεν θέλει να πάει στις εκλογές. Αλλά αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θα πάμε, το έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό. Άρα ξεκινάμε από αυτό. Δεύτερο δεδομένο είναι ότι για μία ακόμη φορά οι θερμοκέφαλοι του Μεγάλου Μαξίμου θέλανε και πίεζαν τον Τζακαλώτο να καταθέσει έναν προϋπολογισμό χωρίς την περικοπή των συντάξεων. Δεν λες του Μεγάλου Μαξίμου. Γιατί αν ήταν το Μεγάλο Μαξίμου θα περνούσε. Οι θερμοκέφαλοι, είπε το Μεγάλο Μαξίμου. Ο κύριος Τζακαλώτος, επειδή σήμερα το καυτό θέμα δεν είναι η Ελλάδα και είναι η Ιταλία, και επειδή όλο γίνεται γύρω από την Ιταλία, που και αυτή δείχνει απίθεια προς τους θεσμούς και καταθέτει έναν προϋπολογισμό δικής της εμπνεύσεως και προσανατολισμού, προτίμησε να το παίξει safe, να το παίξει ασφαλής, να το παίξει νομοταγής. Κατέθεσε λοιπόν τον κανονικό προϋπολογισμό,
όπως αυτός προβλέπεται από το μεσοπρόθεσμο, με την περικοπή των συντάξεων. Και αμέσως μετά υπάρχει ένα άλλο κείμενο που λέει σαφέστατα ότι εγώ θέλω και μπορώ να μην κόψω τις συντάξεις, γιατί το δικό μου το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι πολύ μεγάλο και τα λεφτά υπάρχουν κτλ. Επιπλέον κατέθεσε και, και τα στοιχεία, ακριβώς, τα στοιχεία του 9 μήνου που δείχνουν ένα τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, εδώ... ξεχνάμε, είχαμε και τον κύριο Ντάιζελμπλουμ, ο οποίος εκ των υστέρων, όταν έφυγε από τη θέση ευθύνης, είπε ότι οι Έλληνες έχουν ένα δίκαιο, εν πάση στο αίτημά τους, να μην περικόψουν τι. Προφανώς τρώνει το χαλί ο κ. Ντάσο, ξέρει πολύ καλά τι κάνει, δεν είναι τυχαίος. Ναι. Τα χρόνια επικεφαλής του Eurogroup ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέει. Οι κοινωνικές ευαισθησίες του Ντάιζελμπλουμ, αλλά αφού έφυγε, όσο και όταν φεύγουν σε θέση ευθύνης, είχε αυτό το ύφος με το χαλασμένο σίκο που έχει φάει και αυτό. Δεν είχε βέβαια. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα γίνει τώρα. Εφόσον το μέτρο είναι δημοσιονομικό, αυτό. Εδώ τον έχω τώρα τον προϋπολογισμό. Να το άνοιξε. Ναι, το άνοιξε. Δεν σε βοηθάει αυτό το πράγμα, γιατί σου λέω το σχέδιο είναι όπως τα είπε ο Δημήτρης. Έχει δύο σενάρια, 4,5%, 3,56% και 4,25%. Είναι το 4,25% είναι το σενάριο με την περικοπή των συντάξεων. Το 3,56% πάλι είναι μέσα στις νόρμες όπως έχουμε υποσχεθεί, είναι χωρίς την περικοπή και με λιγότερα κοινωνικά μέτρα. Και με τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Μόνο αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και όχι σε βάθος τετραετίας. Αυτό έχει σημασία. Ναι. Λοιπόν, τώρα, τι θα κάνει η κυβέρνηση. Και αυτό έχει σημασία. Και ποια είναι τα σενάρια, από τις Βρυξέλλες. Ναι. Πάμε. Εφόσον πείθουμε ότι το μέτρο της περικοπής των συντάξεων είναι δημοσιονομικό, είναι δεν είναι, δεν έχει σημασία, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια κοινή άποψη ότι εφόσον το θέλεις δημοσιονομικό, δημοσιονομικά θα το λύσεις, σημαίνει ότι πρέπει να βρεις από τον προϋπολογισμό σου ένα ποσό που να καλύψει αυτή την απώλεια. Και λέει ο Τσακαλώτος, εγώ λοιπόν, εάν επιμείνετε, και γι' αυτό θα γίνουν οι διαβουλεύσεις από εδώ και πέρα, εφόσον περικόψουμε τις συντάξεις εφαρμόζοντας τον νόμο, θα πάρω από τον προϋπολογισμό ένα ποσό που θα αντιστοιχίσει τις περικοπές. Δηλαδή, ο κάθε συνταξιούχος θα πάρει ένα καθαριστικό σημείωμα που θα λέει η σύνταξή σου πλέον είναι 100, κόψαμε το 18%, άρα είναι 82, αλλά πάρε όμως τα πίσω τα 18, γιατί έχουμε υπερπλεώνασμα από την προϋπολογισμό. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Ότι εφόσον είναι δημοσιονομικό το θέμα, εφαρμόζεται μόνο για τον προϋπολογισμό του 19. Ναι. Και όχι για τους υπόλοιπους, άρα δεν έχουμε ακυρωτικό νόμο. Μάλιστα. Δεν θα έχουμε νόμο που θα ακυρώνει τον νόμο της κυρίας Αχτσιόγλου που θα κόβει τις συντάξεις. Ναι. Και επιπλέον θα είναι πρόβλημα της επόμενης κυβέρνησης. Ποιο? Όταν προκύψει. Να φέρει τον ακυρωτικό νόμο. Όχι, να δει τα λεφτά να πληρώνει. Γιατί λέει ο Τσακαλώτος, εγώ μπορώ με τον προϋπολογισμό που κάνω να πληρώνω την ισοφάρηση των απολειών. Ο επόμενος υπουργός δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει. Έτσι, αυτό είναι το σκεπτικό του. Εγώ απλά να προσθέσω σε αυτό που λέει ο Χρήστος ότι η βασική πρόθεση της κυβέρνησης δεν άλλαξε ούτε πριν ούτε τώρα. Είναι να φέρει σχέδιο νόμου στη Βουλή και να καταργήσει την περικοπή της βασικής διαφοράς. Αυτό είναι το αντικείμενο. Ερβεπριστή να το κάνει μετά τις 16 Νοεμβρίου όταν θα έχουν συμφωνήσει οριστικά και οι θεσμοί. Και για να αντικρούσω αυτό που λέει ο Δημήτρης περί ότι όλες οι χώρες κατέθεσαν προϋπολογισμό, μόνο η Ελλάδα, εκτός από την έγκριση της Κομισιόν που θα βγει 15 Νοεμβρίου για όλες τις χώρες, θα υπάρχει και μια άλλη έκθεση, η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, που θα αφορά, αυτό υπάρχει, αυτή είναι η παγίδα, και αυτό ήξερε ο Τσακαλώτος και δεν έκανε το γενναίο, γιατί εκτός από ότι όλες οι χώρες έχουν την έκθεση της Κομισιόν. Είναι ο προϋπολογισμός σου σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι ή όχι? Με το εξάμεινο. Δεύτερο, με το εξάμεινο, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Η δεύτερη έκθεση όμως που βγαίνει μόνο για την αυτό. Ναι. Υπήρχε συμφωνία για έλλειμμα της τάξης του 0,6% και το κάνει 2,5%. Και θα υπάρξει δεύτερη έκθεση. Γιατί θεωρούμε ότι μόνο εμείς έχουμε τα περίφημα. Η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας που βγαίνει μόνο για την Ελλάδα είναι, κάνει η Ελλάδα αυτά που υποσχέθηκε ότι θα κάνει? Εντελώς διαφορετικά από τον προϋπολογισμό. Όλες οι χώρες κρίνονται για τον προϋπολογισμό τους.
Η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας που θα βγει μαζί με το τέτοιο. Είναι λέει, μια δεύτερη. Και μόνο για την Ελλάδα. Κυρίε η Ελλάδα δεν συμφωνεί φέντα. Ναι. Αυτό είναι που θα συζητήσουν στις 3 Δεκέμβρη οι Υπουργοί Οικονομικών και θα πάρουν τις αποφάσεις. Μπορώ εντάξει, να πω κάτι. Αλλά υποθέτω ότι ο Τσακαλώνος πάει εκεί με λεφτά. Λέει, παιδιά, εγώ έχω πλεόνασμα, έχω και υπερπλεόνασμα, όρισε τα στοιχεία μου κτλ. Βρίσκομαι σε καλή τροχιά κτλ. Συνεπώς, αφήστε με να μην κόψω τις συντάξεις, εφόσον δέχεστε ότι δεν είναι διαρθρωτικό, αλλά δημοσιονομικό. Κύριε Παπλόπουλο, για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο βασικός λόγος που συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο είναι για την υλοποίηση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και το πώς μέχρι τέλος του έτους τα Υπουργεία θα έχουν φτάσει στην υλοποίηση αυτών των μέτρων. Μάλιστα. Είναι το βασικό που θα συζητήσουμε. Όχι για να βρεθούν με τον καμένο. Το είπαμε και την Παρασκευή. Ο λόγος δεν είναι γιατί θέλουν ή δεν θέλουν να βρεθούν. Ο λόγος είναι γιατί και οι δύο περιμένουν τον κύριο Ζάεφ. Υπάρχει πολύ ρεπορτάζ από τα Σκόπια για το θέμα του κυρίου Ζάεφ. Είναι πολύ πιθανό μέχρι την Παρασκευή να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα κάνει ο κύριος Ζάεφ. Συνεπώς, εδώ στην Αμυδαπή το αντιλαμβάνεσαι ότι τα μολύβια είναι κάτω μέχρι την Παρασκευή. Την Παρασκευή θα ανοίξει η συζήτηση για τα καλά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πηγαίνουν ντούχου όλες οι πλευρές, ας το πούμε έτσι χαρτοπαικτικά. Ορίστε, κυρία Καθαρά. Εγώ καταρχάς θα ήθελα να πω ότι πρέπει να σημειώσουμε, κύριε Παυλόπουλε, ότι από το 2010 είναι η πρώτη φορά φέτος που η χώρα μας μέσα στην κανονική διαδικασία, σαν μια κανονική πλέον χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταθέτει τον προϋπολογισμό μέσα από τις διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται. Αυτό οφείλουμε, το πρώτο που οφείλουμε να αναγνωρίσουμε. Από εκεί και πέρα, επειδή ακούγονται πάρα πολλά. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι βεβαίως όλα θα τα πούμε εδώ. Και αλήθειες λέμε, μάλιστα, έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην κανονικότητα μετά από αυτά τα 8 καταστροφικά χρόνια που φέραν στο λαό μας με τα μνημόνια, τέλος πάντων Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και όλοι γνωρίζουν τι μας βάλουν και εμείς ψηφίσαμε το 2015, έτσι, μετά από τα 5 αυτά χρόνια, το 2015 δύσκολα μέτρα, αλλά... Όχι δύσκολα μέτρα, μνημόνιο. Ναι, μνημόνιο, εγώ δεν διαφωνώ με τους όρους. Ναι, αλλά πήγατε να το συμπλάνετε. Λοιπόν, όχι, κύριε Παπλόπουλε. Είπατε φέρατε μνημόνιο οι προηγούμενοι, εμείς φέραμε δύσκολα μέτρα. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι κάποιοι μας βάλαν στα μνημόνια και μια κυβέρνηση, η συγκεκριμένη ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, μας έβγαλε. Και επιστρέφουμε στην κανονικότητα και στο τι προβλέπετε. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι όπως όλες οι χώρες και η χώρα μας... Η κανονικότητα, ξέρετε, είναι υποκειμενικό πράγμα. Με συγχωρείτε. Αυτό που είναι κανονικό για σας... Δεν είναι κανονικότητα να καταθέτεις τον προϋπολογισμό σου σαν μια κανονική χώρα όπως όλες οι χώρες. Αυτό εννοώ. Θέλω είναι μια πλευρά κανονικότητας κι αυτό όμως. Αυτό που είναι για μας κανονικό... Για τους υπόλοιπους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να παραγγείλουν πετρέλαιο θέρμανσης, η έκθεση της λιανικής κατανάλωσης δείχνει ότι εγκαταλείπουν το κρέας τα νοικοκυριά και πάνε στα όσπρια. Λοιπόν, μπορώ να πω τώρα να ολοκληρώσω. Λοιπόν, υπάρχει μια άλλη κανονικότητα που πάνε στον κύριο Χαλικιώτη και του λένε «Σε παρακαλώ πολύ, βοήθησέ με, μπας και πίσω λιγάκι το δάνειο». Όλα αυτά είναι μέρος... Κανονικότητα δεν είναι, κύριε, συγγνώμη, το να αρχίζει να πέφτει η ανεργία με στοχευμένες πολιτικές, έχει πέσει γύρω στο 10%, 9% από το 27 στο 19. Βεβαίως. Συγγνώμη, κανονικότητα δεν είναι να συντιμετωπίζει ο διεθνής παράγοντας σαν σοβαρό παίχτη με σταθεροποιητικό στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Κανονικότητα δεν είναι να συνάπτει σχέσεις εμπορικές, ενεργειακές, με η τριμερής η οποία πρόσφατα έγινε με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με την Κρήτη, με την Κύπρο. Μάλιστα. Αυτό δεν δείχνει ότι έχει αναβαθμιστεί ουσιαστικά και γεωπολιτικά, που σημαίνει τι? Ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον, κύριε Παυλόπουλε. Υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον από τεράστιους κολοσσούς στην Κρήτη, στην Νότια Κρήτη, για την έρευνα και εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων, που σημαίνει τι? Ότι θεωρούν ότι η χώρα μας έχει επανέλθει σε μία κανονικότητα. Υπάρχει σοβαρό επενδυτικό ενδιαφέρον και αυτό τι σημαίνει? Και άλλο επενδυτικό ενδιαφέρον και γενικότερα για επενδύσεις στη χώρα σημαίνει μείωση. Το Μάιο. Συγγνώμη. Δεν θα υπήρχε το ενδιαφέρον για την εξόρυξη. Τι είπατε? Λέω, αν το μνημόνιο ημερολογιακά έλεγε το Μάιο. Ναι. Όχι το περασμένο Αύγουστο.
δεν θα υπήρχε το ενδιαφέρον αυτό. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Η εξόριξη, αυτό... το ενδιαφέρον το... για την εξόριξη ήρθε επειδή βγήκαμε από το μνημόνιο. Κοιτάξτε, αυτές είναι διαδικασίες τις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας τις χειρίζεται. Σημαίνει ότι όλοι αυτοί τους οποίους καλώς κάνουμε και πάμε και βρίσκουμε στο εξωτερικό και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός των Οικονομικών, τη δουλειά τους κάνουν και καλά και ναι, όλοι. Και έπρεπε κατά τη γνώμη μου να είναι το βασικό εθνικό ζητούμενο είναι αυτό. Είναι εθνικά θέματα, το πώς η ανάπτυξη και η προσέγγιση επενδύσεων. Και σε προσέγγιση επενδύσεων. Έπρεπε να στεδιάζει το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών και λοιπόν, να, ζητάμε, να συζητάμε την εθνική πολιτική ανάπτυξη. Λοιπόν, δεν κάνουμε κέφι να συνεννοηθούμε σε αυτή τη χώρα. Όμως λέω ότι επενδυτικό ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου σημαίνει ότι έχετε ο τάδε κολοσσός, ο κύριος, κύριος τάδε με δισεκατομμύρια και λέει παιδιά ψηφίζω Ελλάδα. Να και, πω κάτι. Και βάζω... Μπορώ να σας πω κάτι, θα σας απαντήσω, να ολοκληρώσω. Κύριε Παυλόπουλε, επενδύσεις σημαίνουν θέσεις εργασίας. Αυτό λέω. Το 2000 η ανεργία ήδη σταθερά πέφτει και επειδή μιλάμε για τα ζητήματα αυτά, τα εργασιακά κλπ, οι 300.000 θέσεις εργασίας, οι οποίες έγιναν την τελευταία τριετία, κατά ποσοστό 60%, προσέξτε, οι καινούργιες. Το τονίζω για να μην παραξηγηθώ. Είναι πλήρους απασχόλησης. Οι καινούργιες. Ναι. Λοιπόν, άρα αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι κανονικότητα πραγματικά είναι να επανερχόμεθα ισότιμο μέλος και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να παίζουμε ένα σοβαρό σταθεροποιητικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή και δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό καθόλου και να πω ότι και επενδύσεις άρχισαν από το 2017 να εμφανίζονται. Το 2017 έκλεισε με 4 δις άμεσες ξένες επενδύσεις. Και αυτή τη στιγμή, όταν αυτή η χώρα, κανονικότητα είναι, επειδή μιλάμε για κανονικότητα που είπατε, είναι να έχουμε δασικούς χάρτες, να έχουμε κτηματολόγιο, να ξέρει ο επενδυτής που θα έρθει, με ποιους όρους. Και αυτό που θέλω να πω επί του πιεστηρίου, και φαντάζομαι οι δημοσιογράφοι θα το γνωρίζετε, ότι σήμερα είναι σημαντική μέρα για τα πολεοδομικά της χώρας μας. Ξεκίνησαν ηλεκτρονικές άδειες. Η δυνατότητα έκδοσης οικονομικής ήμουνα... ακόμη και αυθημερών. Λοιπόν, ήμουνα μη σταυροκοπιέστε, είναι γεγονός. Ναι. Ήμουνα στο Υπουργείο Ενέργειας και ήταν και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, ο οποίος είπε συγκεκριμένα πόσο σοβαρή πρωτοβουλία είναι αυτή, γιατί ο διαχειριστής είναι το τεχνικό επιμελητήριο και μάλιστα μας είπε χαρακτηριστικά, 12 η ώρα έγινε η συνέντευξη στους δημοσιογράφους, από το πρωί είχαν ήδη εκδοθεί ένας διψήφιος αριθμός αδειών, είχαν μπει άνθρωποι. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτό βέβαια, λέει ότι παίρνει ανάσα την υποδομή, αυτό θέλω να πω, προσέξτε. Αυτό θέλω να πω ότι η χώρα μας πράγματα τα οποία επί δεκαετίες έπρεπε να τα έχει λύσει, αλλά βέβαια τότε είχε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ που δεν είχαν την πολιτική βούληση να προχωρήσουν σε πολλά. Συγγνώμη, δασικούς χάρτες δεν έπρεπε να υπάρχουν. Γελάει η κυρία Βούλευση. Κλιματολόγιο, τι έγινε από τη δεκαετία του 90. Με αυτή την κυβέρνηση υλοποιούνται. Άρα αυτά είναι σοβαρά. Έτσι, και να ολοκληρώσω, γι' αυτό ότι από την 1η Δεκεμβρίου ολοκληρωμένα όλων των ειδών οι άδειες θα εκδίδονται ηλεκτρονικά. Για πάμε τώρα. Και αυτό είναι σημαντικό. Και προσέξτε, αυτό βοηθάει στις επενδύσεις. Από εκεί ξεκίνησα να το πω. Διότι όταν θέλει κάποιος να επενδύσει και από το εξωτερικό, πρέπει να ξέρει τους όρους. Πρέπει να ξέρει. Εδώ είναι δάσος, εδώ είναι εντός σχεδίου. Τι ισχύει. Άρα που έγινε αυτό, κυρία Καφαντάρη, αυτή είναι να σταματήσει η κανονικότητα. Ο μόνος λόγος που έγινε αυτό είναι για να σταματήσει η διαφθορά. Είναι κανονικότητα όμως ενός σύγχρονου Ευρωπαϊκού. Το 2011 το προστάσατε. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε ότι είναι σημαντικό. Κυρία Καφαντάρη, γιατί βάλτε μια κάτι γίνεται και από αυτή την κυβέρνηση, όσο και να ενοχλεί κάποιους. Θέλουν να φύγει γρήγορα. Που ενοχλήθηκε πάλι. Τώρα διαβάζοντας το προσχέδιο, γιατί ο τρόπος που τον αποτυπώνει έχει τη σημασία του. Υπάρχει ένα σενάριο βάσης,
ναι. αρχικά. Ναι. Στο σενάριο βάσης προβλέπεται η, όχι, η, να μην περικοπεί, η περικοπή της βασικής διαφοράς στο σενάριο βάσης και μετά τάξεις, περνάει δηλαδή. στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, όπου εκεί λέει, αποτυπώνει το 356 ότι θα τις κόψουμε. Το σενάριο βάσης, για να ενημερώσω, αφορά... Τι θα γινόταν αν δεν κάναμε καμία κίνηση σαν κυβέρνηση. Έτσι, με βάση το αυτό που έχουμε υπογράψει. Αυτό είναι δημοκρατικό. Ακριβώς. Είναι καθαρά δημοκρατικό. Το θέμα είναι πολιτικού προεκλογικού παιχνιδιού. Ας περιμένουμε λίγο ακόμα να δούμε οι άνθρωποι. Ελάτε, ορίστε κύριε Αβούτερ. Παρακαλώ. Το σενάριο βάρεσης είναι για να πάρει την έγκριση. Ναι, εντάξει. Από εκεί πέρα η πρόθεση. Το Νοέμβριο, παιδιά, τα νεότερα για συντάξεις. Κοιτάξτε, όποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή Μάλιστα. με τα σενάρια βάσης, έχει πονέσει το κεφάλι του. Ναι. Ο συνταξιούχος μας ακούει, ρωτάει. Ναι. Θα μου κοπεί η σύνταξη. Δεν ξέρουμε ακόμα. Άρα λοιπόν. Είναι εδώ... πολύ τεχνοκράτες ναι, αυτές τις λοιπόν, Βρυξέλλες. Δηλαδή, τι κοίταξε, να κάνουμε. Κοίταξε, τώρα. Κοίταξε, το ξέρετε, όχι, όχι, όχι. Άκουσε να δεις. Δεν το ζήσατε. Όταν καταθέτεις προϋπολογισμό, καταθέτεις προϋπολογισμό. Δεν καταθέτεις έναν okay. και έναν άλλον που είναι από κάτω. Δεν ξέρετε τη διαδικασία εξαμήνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι λέτε τώρα. Δεν σας διέκοψε. Δεν ξέρετε τη διαδικασία εξαμήνου. Έτσι είναι. Κυρία Καφαντάρη, δεν σας διέκοψε. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Μάλλον εσείς δεν ξέρετε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί δεν υπάρχει διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να επιτρέπει διπλαβιβλία. Υπάρχει διαδικασία εξαμήνου που δεν επιτρέπει ούτε διπλαβιβλία. Βιβλία ούτε διπλούς προϋπολογισμούς. Αυτά τα λέτε εσείς τώρα. Εντάξει. Και όλα όσα είπατε εσείς πριν ναι. δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έγιναν δασικοί χάρτες επί Νέας Δημοκρατίας. Τι θα γίνει, κύριε Παυλόπουλε. Προχώρησε το κτηματολόγιο. Τα ψέματα σας. Εντάξει, σας ακούει και ο κόσμος. Απαντήστε σε αυτό. Τι θα γίνει τώρα, θα σταματήσετε. Έτσι. Τα ψέματα σας έχουν ημερομηνία λήξης. Γιατί είναι ψέματα. Δεν κατάλαβα. Είχατε δασικούς χάρτες 0,8% και έχει φτάσει στο 40% τώρα. Μήπως μπορείτε να σταματήσετε να με διακόπτετε και να φωνάζετε. Σας παρακαλώ. Άμα λέει ψέματα θα απαντώ. Όχι, τίποτα. Δεν θα γίνει τώρα. Πρέπει να ψέματα, αλλά δεν σας διέκοψε. Ψέματα αυτά είναι αντικειμενικά στοιχεία. Παρακαλώ, παρακαλώ. Με συγχωρείτε, δεν είναι αντικειμενικά τα ποσοστά που έδωσα. Όχι, περιμένετε. Α, δεν είναι. Όχι, τίποτα δεν είναι. 0,8 δεν ήταν οι δασικοί χάρτες επί Νουδού. Σας παρακαλώ με τους δασικούς χάρτες. Και τώρα είναι 40%. Εδώ μιλάμε. Ακούστε κυρία μου, μην με κάνετε να φωνάξω, σταματήστε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ. Πρώτον, ο συνταξιούχος δεν ξέρει αυτή τη στιγμή τίποτα, γιατί εσείς καταθέτε διπλούς προϋπολογισμούς, έχετε διπλά βιβλία και ο τσακαλώτος κυνηγά τη Λαγκάρντ από τη Λίμα του Περού ως τον Παλί της Ινδονησίας και άκρη δεν βγάζουν. Εντάξει. Δεύτερον. Και εσείς πάτε στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, έλα τώρα, μην με διακόπτεις, δεν διακόψες την κυρία Καφαντάρη. Σταμάτα λίγο. Σε αυτό έχει δίκιο. Γιατί έχω κάτι υπόλοιπο. Ορίστε, παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν. Τη διέκοψα την κυρία Καφαντάρη. Λοιπόν, Δεύτερον, ο κύριος Τσακαλώτος και όλοι τη κυβέρνηση προσπαθούν να βγουν από το μνημόνιο που δημιούργησαν οι ίδιοι. Ούτε πρώτη φορά ούτε τίποτα. Αν δεν ερχόσαστε εσείς να πείτε στο λαό ότι θα σκίσετε τα μνημόνια εντάλλα μεσημέρι και θα καταργήσετε τον έμφυα και θα δώσετε και αυξήσεις και από πάνω, ο λαός δεν θα είχε ακολουθήσει αυτή την κατάσταση και δεν θα είχαμε άλλα 4 χρόνια μνημονίων και ταλαιπωρίες και η πρώτη φορά θα ήταν από το 2015. Τότε όμως εμάς μας ζητούσαν το υπερταμείο και τη Μακεδονία. Ναι. Δεν τα δώσαμε, τα ξαναλέω για άλλη μια φορά για να τα εμπεδώσετε, και δεν κλείσανε για γελίους λόγους την αξιολόγηση. Και ήρθατε εσείς, τους τα δώσατε όλα και είστε μια χαρά. Τώρα, επί αυτών που είπατε, κανονικότητα, δεν είναι αυτά τα πλεονάσματα. Κανονικότητα είναι να υπάρχουν πλεονάσματα όπως είναι στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Κανονικότητα δεν είναι να βγαίνουμε από το μνημόνιο 20 Αυγούστου και την επομένη να ανεβαίνουν τα ομόλογα. Να έχουμε κράχ στις τράπεζες την επομένη, 21 Αυγούστου ήταν το πρώτο. Μην παίζετε έτσι. Με τις τράπεζες, λοιπόν, είναι επικίνδυνο. Μην με διακόπτετε, σας παρακαλώ. Όχι, με τις τράπεζες μην έπαιζε μπέζετε. Ο αρχηγός σας μην όταν μπέζετε. Έλεγε ότι είναι ζόμπι. Μην και δεν θα μου κάνετε με τις τράπεζες κάνετε κακό στη Καλό να μην οικονομία. Με διακόπτετε, το καταλάβατε, μην με κάνετε να φωνάζω. Ο αρχηγός σας, όταν αποκαλούσε ο αρχηγός σας τις τράπεζες ζόμπι, έπαιζε με τις τράπεζες ή όχι. Τότε εσείς μπορούσατε, εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε και μας κάνετε και υποδείξεις και από πάνω. Λοιπόν, οι ηλεκτρονικές άδειες όταν τις φέραμε, εμείς τις φέραμε,
Και δεν τις ολοκληρώσατε, όπως δεν ολοκληρώσατε τίποτα. Δεν τις ψηφίσατε και λέγατε ότι είναι διαπλοκή. Άλλο ηλεκτρονική και άδεια κατάθεση και αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι βγαίνει η ηλεκτρονική άδεια. Αυτή η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον στην παραλήρη. Έχει διαφορά. Είστε σε αταξία. Άλλο να καταθέτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά και άλλο να βγαίνει. Σταματήστε. Σας παρακαλώ, σταματήστε. Διότι δεν σας διέκοψε. Σημείωνε και δεν μίλησε. Μπορεί να θεωρούσε ότι αυτά που λέτε εσείς είναι φύκια και μεταξωτές κορδέλες. Αφήστε την απάντηση. Λοιπόν, βγήκαμε από τα μνημόνια και αμέσως ανέβηκαν τα ομόλογα. Δεν μπορούμε να δανειστούμε αυτή τη στιγμή. Είναι 4,67. Πάει, ανεβαίνει. Έγινε κράξη στις τράπεζες. Έχουμε πτώσει στο οικονομικό κλίμα γιατί παρουσιάζεται κάτι στοιχεία τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μας λέτε ότι οι ξένες άμεσες επενδύσεις φτάσανε 3,7-3,6 είναι βέβαια, αλλά δεν μπορείτε να μην το καφουτσκώσετε λίγο. Μα 3,6 ήταν το 13 και το 14. Και ήρθατε εσείς οι έξυπνοι το 15 και το πήγατε 1,9. Αν ξανανέβηκαν 3,6 και μη μου αμφισβητήσει κανείς τα στοιχεία μου. Ανέβηκαν σημαίνει, όμως, λέει η κυρία. Μα παιδί μου, ανέβηκαν όσο ήταν το 13. Γιατί έπρεπε να ασχολούμεθα με τον Καμένο και τον Τσίπρα. Το 13 και το 14. Γιατί κάποτε ασχολιόμασταν με τον Σαμαρά, τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη. Αυτό δεν ασχολιόμασταν κάποτε. Τώρα ασχολούμαστε με τον Καμένο και τον Τσίπρα. Συγχαρητήρια. Εμένα συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, μπράβο. Μα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχετε όλοι ευθύνες. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Λέτε για την ανεργία. Θα με αφήσετε να απαντήσω. Όχι, επειδή λέω, δώσατε... ναι, λέτε γιατί ασχολιόσασταν. Ασχολιόσασταν και εσείς και λέγατε. Ασχολιόσασταν και εσείς και λέγατε ό,τι μπορούσατε. Και να τα τώρα τα αποτελέσματα. Φάτε ένα υπερταμείο, φάτε μια Μακεδονία. Λέει τώρα η κυρία Καφαντάρη. Εμείς σας φταίμε. Λοιπόν, τώρα μπορείτε να με διακόπτε και εσείς. Λέω μια γνώμη, δεν έχω δικαίωμα. Και εσείς πράξετε την όπως θέλετε. Λοιπόν, λέτε λοιπόν ότι έπεσε η ανεργία 300.000 θέσεις εργασίας. Μα αν είχαμε 300.000 θέσεις εργασίας νέες, τότε δεν θα είχαμε πρόβλημα. Δεν βλέπω να αντιδράτε σε αυτά τα νούμερα, τα αυθαίρετα. Αυθαίρετότατα. Δεν υπάρχει επίσημο νούμερο. Το επίσημο νούμερο είναι η εργάνη. Αλήθεια. Λοιπόν, σας παρακαλώ τώρα, σταματήστε. Το επίσημο νούμερο είναι η Αργάνη, η οποία έδωσε πάλι τα στοιχεία της και είπε ότι στο 9μηνο οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης είναι 53%. Δεν με προσέξατε, τι είπα, για τις καινούργιες μιλήσα. Αφήστε τις καινούργιες που τις ξεχωρίσατε από τις παλιές, δεν μπορείτε να χωρίσετε δύο γαϊδουριών άχυρα. Σας παρακαλώ, που βρήκατε 300.000 θέσεις, πέστε το στους Έλληνες. Παιδιά, έχει λυθεί το θέμα. 300.000 νέες θέσεις εργασίας δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς, γιατί δεν πάτε να πιάσετε δουλειά. Όταν λοιπόν, φτάσατε στο 27, η τριμερής, πάντως δεν μπορώ να μιλήσω, έτσι το βλέπετε. Κατεβαίνει όμως. Το βλέπετε αυτό, ναι, κατεβαίνει. Ο κύριος Μητρόπουλος πάντως μου λέει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της εργάνης σας επιβεβαιώνει η κυρία Μούτης. Τι να με επιβεβαιώσει, υπάρχει περίπτωση να μην κάνω λάθος. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιβεβαιώσει το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Μητρόπουλος. 6 στις 10 νέες θέσεις εργασίας. Στα 300 ευρώ, μαύρο Σεπτέμβριο για την απασχόληση, λέει ότι ο πρώτος μεταμνημονιακός μήνας κατέγραψε 59,11%. Μερική απασχόληση. Εγώ όμως είπα άλλο, κύριε Παυλόπουλε, και θέλω να το επιβεβαιώσετε. Ότι μίλησα για τις καινούργιες. Ναι, τις οποίες εσείς δεν έχετε τρόπο να ξεχωρίσετε και μας λέτε παραμύθια. Λοιπόν, μπορώ να πω κάτι. Τώρα μπορώ να απαντήσω. Δεν γίνεται όμως. Δεν πρέπει να φωνάζετε. Δηλαδή μα δεν πρέπει να φωνάζετε. Εγώ δεν φωνάζω. Λοιπόν, είπατε για την τριμερή. Ναι. Μα στην τριμερή, εμείς την κάναμε την τριμερή. Ήμουνα εγώ προσωπικά στο Κάιρο με το Σίση, τον Αναστασιάδη και τον Σαμαρά. Και εμείς κάναμε και τότε εσείς εδώ φωνάζετε ούτε σταγόνα αίμα για το πετρέλαιο. Σας ενοχλεί και η εξωτερική πολιτική. Ποια εξωτερική, που κυρία μου. Εμείς το κάναμε αυτό. Όλα εσείς τα εμείς το κάναμε, βεβαίως. Εσείς πουλήσατε τη Μακεδονία, πουλήσατε όλη τη χώρα στο υπερταμείο, ετοιμάζετε και για τη Θράκη. Ό,τι σας λένε, λέτε ναι. Έτσι. Στον κόσμο, λοιπόν, γιατί δεν και τώρα, επιχειρήματα. Και τώρα, ναι, αφήστε τώρα αυτά που λέω εγώ είναι έτσι. Λοιπόν, οικονομία μιλάμε και, τώρα, και πετάγεστε στη Θράκη. Τώρα, αυτό δείχνει πόσο πλεγμένα τα έχετε. Πάντως δεν μπορείτε να ακούσετε, έχετε πρόβλημα, έτσι. Όχι, όχι κάποιο καλά. Πρόβλημα θα έχετε. Μια χαρά δεν είναι. Μπορεί. Τι θα γίνει τώρα, είναι και ντροπή. Λοιπόν, εδώ πέρα, οι τράπεζες, είχαμε 4 κράχ σε ένα μήνα στο χρηματιστήριο. Και είχαμε κράχ διαρκή από το 17-11, τα οποία περνάνε έτσι. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάτι, ρε παιδί μου, έχει κάτι μαγικό και δεν πρέπει να λέμε τι γίνεται επί των ημερών του. Οι επενδύσεις, επίσημα στοιχεία. Είχαμε μείωση 5,4% το δεύτερο τρίμηνο, έτσι,
και είχαμε 10,3% μείωση το πρώτο τρίμηνο. Αλλά λένε παραμύθια. Για την ανεργία να προσθέσω ότι αν φύγουν και οι υπόλοιποι άνεργοι έξω, θα είναι μηδενική, γιατί θα είναι η χώρα μόνο, θα αποτελείται μόνο από τους εργαζόμενους και τους ταξιούχους. Διότι τώρα, σε αυτά τα χρόνια, φύγαν άλλοι 200.000 άνθρωποι έξω. Αυτούς τους συνυπολογίζουμε όταν ρίχνουμε την ανεργία. Να καταλάβω. Το οικονομικό κλίμα. Το οικονομικό κλίμα μας είπαν τον Ιούλιο του 2018 ότι επέστρεψε στον Ιούλιο του 2014. Και γιατί να περάσουμε 4 χρόνια για να επιστρέψουμε στον Ιούλιο του 2014. Και τώρα ανακοινώθηκε πτώση το Σεπτέμβριο, 101,3 πήγε από 105,3 τον Ιούλιο. Άρα είναι σε μια χώρα λοιπόν που έχει πτώσει το οικονομικό κλίμα. Τα ομόλογα είναι στο Θεό. Έχουμε εισαγόμενο πληθωρισμό, εδώ το έχω, χτες ανακοινώθηκε, αύξηση 10% στο Γενικό Δίκτυο Τιμών Εισαγωγών στη βιομηχανία τον Αύγουστο. Αυτό είναι εισαγόμενος πληθωρισμός, κύριοι. Άρα λοιπόν δεν μπορεί με εισαγόμενο πληθωρισμό και με εμπορικό έλλειμμα, το οποίο τώρα ανακοινώθηκε, για να μην μου λέτε τα έχω γραμμένα, αύξηση 34,5% τον Ιούλιο. Με αυτό το εμπορικό έλλειμμα και αυτό τον εισαγόμενο πληθωρισμό και τις καταθέσεις που τις παραλάβατε 160. Αυξήθηκαν οι καταθέσεις όμως με στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας τον Αύγουστο. Αυτά είναι σαν για αυτά που σας λέει ο Βούτσης στο μεσημέρι και γράφει άλλα. Στοιχεία. Λοιπόν, επίσημα στοιχεία Τράπεζα Ελλάδας είναι. Εσείς, δεν είναι η Καφαντάρη. Εσείς, κυρία Καφαντάρη, συγκρίνετε τον κακό σας εαυτό με το χειρότερό σας εαυτό. Τις καταθέσεις τις παραλάβατε 160 δις. Τις πήγατε 120 και τώρα πήγαν 130. Τι να κάνω εγώ, να πανηγυρίσω γιατί τις ανεβάσατε 10 δις ενώ εμείς τις είχαμε άλλα 30 δις πάνω. Άρα τις ρίξατε και τώρα θα πανηγυρίζουμε που τα παιδάκια τι ωραία τα κατάφεραν και έφεραν και κάνα φράγκο μέσα. Λοιπόν, η οικονομική ελευθερία 108η θέση. Όλα δηλαδή τα οποία λέτε, δηλαδή είμαστε Σουαζιλάνδη και τέτοια, έτσι, εκεί βρισκόμαστε, σε αυτό το επίπεδο. Όλα λοιπόν τα οποία λέτε δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και ερωτώ εγώ, πώς είναι δυνατόν και να μου πείτε να υπάρχει χώρα η οποία έχει διπλά βιβλία, κάνει διπλούς προϋπολογισμούς, οι συνταξιούχοι δεν ξέρουν και τους έχει πονέσει το κεφάλι του τι θα πάθουν. Και τώρα άκουσα από τον Χρήστο να λένε ότι ο Τσακαλώτος δεν τους λέει δεν θέλω να το κάνω. Τους λέει ότι θα έχω τόσο πλεόνασμα, δηλαδή θα μας στύψει πια τελείως, δεν θα μείνει κανένας ελεύθερος επαγγελματίας εδώ, γιατί περί αυτού πρόκειται, και θα πάρω από εκεί να το δώσω εκεί. Στους συνταξιούχους. Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό δεν είναι οικονομία. Αυτό είναι. Σου το κόβω και σου το δίνω και στο μεταξύ τα παίρνω από το νέο, ας πούμε, δικηγόρο, ο οποίος πληρώνει 85% αφού μειώνονται εφορία, του νέου δικηγόρου με τον προϋπολογισμό. 85% εφορία και ασφαλιστικά. Με τα μέτρα. Θα πάει 70. Με τα μέτρα. Αυτό μου λέτε. Με λοιπόν, τα μέτρα που εξήγει ο Πρωθυπουργός. Πόσο θα το πάτε εσείς αυτό το 70, λοιπόν, κυρία Βούλτεψη. Για πέστε. Τι θέλετε τώρα να πείτε. Έχουμε ανακοινώσει ότι θα κατεβάσουμε. Μαζί μου εσείς απόψε. Ναι, 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 γιατί εσείς έχετε πάντοτε. Εσείς τι θα κάνετε. Αυτά λέγατε μια ζωή. Να μην ρωτάτε. Αυτά λέγατε μια ζωή. Να μην ρωτάτε. Λοιπόν, εσείς τι θα κάνετε. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Εμείς είπαμε. Αν μας επιτρέπετε, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ακούστε. Ρωτάω λοιπόν αυτό που του λέτε ότι από το 85 το πάτε στο 70. Ναι, ναι, ναι. Να κάνετε ερωτήσεις. Καταρχήν να κάνετε ερωτήσεις πρώτα στην κυβέρνηση. Δεύτερον, να σας απαντήσω. Ήσασταν να πού σα το πρώτο μέρος της εκπομπής. Σας απαντήσω. Που ρωτούσα την κυρία Καφαντάρη για την κανονικότητα πώς την περιγράφει. Εσείς έχω κάτι υπόλοιπα, γιατί εσείς είπατε, με διαψεύσατε την άλλη φορά, ότι δεν είχαμε κάνει το νόμο για τους ανασφάλιστους. Και τον έχω φέρει εδώ να τον δείτε. Ναι, ναι, ναι. Α, για τα νοσοκομεία. 700.000 περιλάμβανε η κυρία Βούλτευση και η ελεύθερη πρόσβαση του ΣΥΡΙΖΑ είναι 2.200.000. Και δεν θα με διαψεύσετε ξανά. Έτσι, μην λέτε παραμύθια. Τώρα, να τελειώσω τα υπόλοιπα με τον Ιωάννη. Κάτσε, γιατί έχει υπόλοιπα με όλους λοιπόν, μας απόψε. Περίμενε. Τι θέλετε, κυρία Σοφία, λοιπόν, εμείς, να μιλήσει κανένας άλλος. Εμείς, κυριάκι, όταν είμαστε στην κυβέρνηση, ναι. Όταν είμαστε στην κυβέρνηση, μάλιστα. Μειώσαμε το ΦΠΑ στην εστίαση. Μάλιστα, είπαμε ότι το μειώσατε. Έτσι, ναι, όχι. Άρα, μην λέτε εμείς, έχουμε δείγματα. Όχι, όχι, όχι. Δεν είπαμε παραδείσου, είπαμε ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο. Ναι, ναι, και έπρεπε να βγουν αυτοί. Να βάλουν και την γνωσό στο υπερταμείο. Να χασωθεί η Ελλάδα, αυτό θέλατε. Δεν ξέρετε ούτε τους νόμους, λοιπόν, κυρία Βούρτευση. Εγώ ακούστε τώρα, κυρία Για τους αρχαιολογικούς χώρους, τους Αιγιαλούς και τα πάντα. Και γιατί είναι μέσα και τα κάνετε θυσία. Γιατί είναι μέσα. Έτσι, θυσία.
θυσία στην προεκλογική σας προπαγάνδα. Παιδί, δεν ξέρετε τους νόμους. Ναι, εξαιρούνται γυαλί, αρχαιολογικοί χώροι, προστατευόμενες περιοχές. Μάθετε τους νόμους και μετά να βγαίνετε να μιλάτε. Ακούστε με, ακούστε με. Απλά. Ακούστε με. Αυτή το παραμύθι σας τέλειωσε. Να το ξέρετε. Όπως επίσης τέλειωσε και το παραμύθι του Καμένου, ο οποίος μας είπε σήμερα ότι έχει εκλεγεί 14. Να ρωτήσω και τον άλλο κύριο. 14 φορές λέει έχει εκλεγεί βουλευτής, αλλά δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός. Και ποιο είναι το επάγγελμά του? Μήπως μπορούμε να μάθουμε ποιο είναι το επάγγελμα του κύριου Καμένου? Μάλιστα. Να το μάθουμε. Πάμε. Λοιπόν, αφήστε, γιατί αυτή η συμμαχία. Αυτή η συμμαχία. Θα τελειώσουμε τώρα, ψάχνουμε στο επάγγελμα. Όχι, λέει, μα έχω εκλεγεί 14 φορές, δηλαδή είμαι από νεαρός, αλλά δεν είμαι. Εμένα δεν με πειράζει να είναι το επάγγελμά του πολιτικό. Με ενδιαφέρει να κάνει καλά τη δουλειά. Εγώ τώρα τελειώνω με αυτό. Α, την κάνει καλά και συνεχίζει. Όλα αυτά λοιπόν τα ψέματα και οι ωρεοποίηση κτλ. Προσκρούν δυστυχώς στα στοιχεία της οικονομίας που μόλις σας ανέφερα, είναι της Alstat και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση και για τις επενδύσεις και για όλα τα άλλα, για το οικονομικό κλίμα, για τα πάντα, τα πάντα. Ό,τι στοιχείο σας έδωσα δεν επιδέχεται. Και ελπίζω να μην συμφωνήσετε κι εσείς ότι σε αυτή τη χώρα έχουν δημιουργηθεί 300.000 θέσεις εργασίας. Αν είχαμε διάδειγμα και επιστρέφουμε σε όλους τους θα είχαμε λύσει το πρόβλημα. Φέρουν και τύφλωση. Τύφλωση απέναντι στα πραγματικά γεγονότα και τύφλωση απέναντι στην πραγματικότητα που ζουν οι μη προνομιούχοι συμπολίτες μας και η μεσαία τάξη. Άκουσα με έκπληξη την κυρία Καφαντάρη να αναφέρεται σε στατιστικά τα οποία τα αμφισβητεί και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, τα αμφισβητεί και η ΕΛΣΤΑΤ και τα αμφισβητούν και όλοι οι ερευνητές. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα ότι οι θέσεις εργασίας που επικαλείστε πρόκειται για θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης. Το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΕ μάλιστα λέει ότι περίπου το 54,9-55% των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από το 17 μέχρι το 18 και αναφέρομαι στο τρίτο τρίμηνο του 17 μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 18. Είναι θέσεις εργασίας που βασίζονται κυρίως γύρω στον τουρισμό. Είναι θέσεις εστίασης, θέσεις που αφορούν, αν θέλετε, τις μεταφορές, την εστίαση, τις ξενοδοχειακές, αν θέλετε, υπηρεσίες. Υποδομές κτλ. Ναι. Αυτές οι θέσεις εργασίας, κυρία Καφαντάρη, γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ότι δεν είναι θέσεις εργασίας οι οποίες πρώτον αμείβουν καλά και δεύτερον δεν απαιτούν ιδιαίτερα προσόντα. Γι' αυτό θα ανεβάσουμε και τον κατώτερο μισθό. Είναι πολύ απλό. Θα μου κάνετε τη χάρη, επειδή δεν σας διάκοψα καθόλου, σας άκουσα με πολύ προσοχή και σας σέβομαι. Διεκδικώ την ίδια μεταχείριση. Θα απαντήσω. Δεύτερον, το ποσοστό της φτώχειας είναι στο 35,6% στην Ελλάδα. Τα πλεονάσματα τα οποία επέβαλε η κυβέρνησή σας συγκρούνται μόνο με τα πλεονάσματα του Τσαουσέσκου και του Σαλαζάρ στην Πορτογαλία. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Μόνο τέτοιες κυβερνήσεις επέβαλαν τέτοια πλεονάσματα. Με συγχωρείτε, αυτή είναι η αλήθεια. Η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πλασόκ είχε υπογράψει πλεονάσματα 4,5%. Δεν είχε υπογράψει τίποτα. Τα πρωτογενή πλεονάσματα. Δεν είχε υπογράψει τίποτα. Συγγνώμη. Τι Τσαουσέσκου. Άμα ήταν Τσαουσέσκου το δέχομαι. Τα δικά σας ήταν. Συγγνώμη. Εσείς που ζητάτε αποδείξεις, φέρτε την υπογραφή. Που κάπου διασταυρώνεται. Φέρτε την υπογραφή. Δεν είχατε δεχτεί 4,5% πλεονάσματα. Έχεις δει υπογραφή μας? Γιατί λες ότι διασταυρώνεις. Στο δεύτερο μνημόνιο. Δεν είχατε υποδεχτεί 4% πλεονάσματα. Πού είναι γραμμένο? Αλήθεια λέτε τώρα. Εκλογές, δεν όταν εμείς είχαμε 0,5 εσείς, αν ήσασταν θα είχατε 4,5. Ναι. Με τι ανάπτυξη. Όχι με νιώθει. Με 27% ανεργία. Ανάπτυξη. Υπογραφή δεν υπάρχει. Αφήστε τον κύριο Βλάχο. Αφήστε τον κύριο Βλάχο να τοποθετηθεί. Μη μας συμπιέζετε, εντάξει. Πείτε ό,τι θέλετε. Μη μας συμπιέζετε, αφήστε μας να εκφραστούμε τουλάχιστον. Θέλω να πω το εξής, ότι ακόμα και τα πλεονάσματα τα οποία υπερασπίζεστε, οφείλονται αυτή τη στιγμή στη μία επιστροφή των ΦΠΑ που ήδη έχουν αρχίσει να παγώρουν εισφορές προς τους επαγγελματίες. Είναι μνημονιακή σας υποχρέωση, δεν την τηρείτε. Δηλαδή αυτά που υπογράφετε και στους έξω, κοροϊδεύετε και τους έξω, κοροϊδεύετε και τον ελληνικό λαό. Και το δεύτερο και κυριότερο, γιατί νομίζω εκεί πρέπει να προσανατολιστεί η κουβέντα κάποια στιγμή, μιας και μιλάμε για ανάπτυξη, τι έχει συμβεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ξέρετε, δεν υπάρχει ούτε μία χώρα στον κόσμο η οποία να έχει βγει μέσα από μια τέτοια οδυνηρή ύφεση όπως η ελληνική οικονομία και να βασίστηκε μόνο σε εξαγγελίες για δίθεν επενδυτές από το εξωτερικό, για δίθεν funds, για δίθεν, αν θέλετε, επενδυτές οι οποίοι έρχονται αυτή τη στιγμή να ρίξουν τα λεφτά τους σε μια ελληνική οικονομία η οποία δεν τους δίνει καμία ασφάλεια και φαίνεται ότι στις πρώτες αναταράξεις της διεθνούς οικονομίας το χρηματιστήριό της καταραίει. Άρα λοιπόν δεν έχετε δημιουργήσει κανένα πλαίσιο αξιοπιστίας ούτε για τους Έλληνες, γιατί με τους Έλληνες επενδυτές θα προχωρήσουμε, ούτε για τους ξένους επενδυτές. Το τρίτο και το σημαντικότερο είναι ότι. Να πούμε εδώ απλώς τα στοιχεία ότι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι κάτω μείον 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακριβώς. Ακριβώς. Ένα δισεκατομμύριο από τα 5 δηλαδή που θα βγάλει σαν πλεόνασμα είναι το πρόγραμμα. Αφορά στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές, θα μου επιτρέψετε να κάνουμε μία επισήμανση εδώ πέρα. Πρώτον, ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού, την οποία διαφημίζεται με τόσες μεγάλες τυμπανοκρουσίες,
Συνεπάγεται ότι θα ανεβάσετε στη νέα φορολογική κλίμακα, την οποία έχετε ήδη νομοθετήσει, όλες τις κοινωνικές ομάδες, τις οποίες θεωρείτε μη προνομιούχες, και θα ανεβάσετε ταυτόχρονα και τις ασφαλιστικές εισφορές. Γιατί το 2018 είχατε εξασφαλίσει όντως έκπτωση 15% στους ελεύθερους επαγγελματίες. Για το 2019 δεν ισχύει έκπτωση. Θα υπολογιστούν λοιπόν οι νέες ασφαλιστικές εισφορές με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Και δηλαδή, ξέρετε, να μην ανέβει ο κατώτερος μισθός. Θα σας πω τι θα γίνει με το κατώτατο μισθό. Απαντήστε μου. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, όπου οι Ισπανοί σοσιαλιστές ανεβάζουν τον κατώτατο μισθό από 736 στα 900 ευρώ, ξέρετε τι άλλο κάνουνε. Αυξάνουν τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στο 5,6%, δίνουν λεφτά στα σχολεία, δίνουν λεφτά στα νοσοκομεία, εξομοιώνουν τη μητρότητα με την πατρότητα, φορολογούν το Airbnb και το Uber και δεν αφήνουν την ελεύθερη αγορά να λειτουργεί με όρους αναρχίας. Άρα τι κάνουνε, για να μην λέω πολλά, προστατεύουν τη μεσαία τάξη και ο κατώτατος μισθός έρχεται να συμπληρώσει, όχι να αφαιρέσει την αναπτυξιακή δυναμική της ισπανικής οικονομίας. Και ξέρετε και κάτι άλλο, συμφώνησαν και οι Ποδέμος μαζί τους Ισπανούς σοσιαλιστές. Άρα τι θέλω να πω. Τα μέτρα τα οποία είστε υπέρ της αύξησης του κατώτερου μισθού. Σταθείτε πολύ τώρα, γιατί βάλατε μεγάλα θέματα. Στην Ισπανία που αυξάνεται ο κατώτατος μισθός στα 900. Από τα 736. Ναι, ο φορολογικός συντελεστής παραμένει ο ίδιος. Άρα τα 900 φορολογούνται. Δεν φορολογούνται προφανώς με τους ίδιους φορολογικούς συντελεστές. Ανεβαίνουν φορολογικούς συντελεστές. Φορολογούν τους πλουσιότερους, με συγχωρείτε. Ανεβαίνει φορολογικός συντελεστής για τα ανώτερα εισόδημα. Εκεί έχουν πραγματικά προοδευτική φορολογία, ρε παιδί. Εκεί λειτουργεί η προοδευτική φορολόγηση. Δεν λειτουργεί το τσεκούρι που λειτουργεί εδώ. Λέτε ότι υπάρχει μια παγίδα στην υπόθεση του κατώτατου μισθού, στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Σε εμάς, εδώ. Εδώ, στην Ελλάδα. Λέτε ότι η κυβέρνηση από τη μία τον αυξάνει. Και από την άλλη θα υπολογίσει τις νέες εισφορές με βάση το νέο κατώτατο μισθό, τον αυξημένο δηλαδή, συν τη φορολογία, άρα θα τους τα πάρει από δύο μπάντες. Ωραία. Θεωρείτε ότι είναι σημαντικός παράγοντας η αύξηση του κατώτερου μισθού για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας? Σας ρωτάω. Στην θεωρία της σοσιαλδημοκρατίας που πρεσβεύουμε είναι και παρά είναι. Αλλά όχι να τα δίνουμε από τη μία τσέπη και να τα παίρνουμε από την άλλη. 2010 με 2014 όμως. Όχι να τα δίνουμε από τη μία και να τα παίρνουμε από την άλλη. Που μειώσαν τον μισθό για δήθεν για ανάπτυξη και ούτε ανάπτυξη είδαμε, και ο μισθός σε μια νύχτα από τον κύριο Σαμαρά πήγε στο 5,86 και το 5,10. Είστε οι καλύτεροι θειασότες της εσωτερικής υποτίμησης. Εφαρμόζεται μια τούρμπο λιτότητα. Α, ποια είναι η λιτότητα, για πέστε Αμερική. Μου. Όταν ξέρετε, 200.000 άνθρωποι με την επεκτασιμότητα των κλαδικών συμβάσεων αυξάνεται ο μισθός τους. Τώρα, από τον Αύγουστο υπογράφτηκαν οι βασικές αυτές αρχές. Σε 200, ναι, περίπου 190 τόσους. 190.000, να είμαι ακριβής. Ο βίντεο έλεγε 160. 190 περίπου. Το αυξάνει λίγο. Ανεβαίνει λίγο. Τα νούμερα δεν έχουν σημασία. Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Παρακαλώ. Όταν μιλάμε για ανάπτυξη, υπάρχει ένα σκέλος οικονομικό και υπάρχει ένα σκέλος κοινωνικό. Έχετε πάει σε δημόσιο νοσοκομείο τελευταία? Βεβαίως. Είστε περήφανοι για την εικόνα? Βεβαίως, εξυπηρετηθήκαμε άψογα. Αντί να μιλάει στους κολλητούς του, να νομίζει ότι μιλάει στους φίλους του στα σφακιά παίζοντας πρέφα, όταν ανοίγει το στόμα του και μιλάει έτσι για πολιτικούς αντιπάλους, νομίζοντας ότι δεν πολιτεύεται σε μια δημοκρατία, θα έπρεπε να κοιτάζει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δημόσια νοσοκομεία. Δεν έχουν βελτιωθεί. Πρέπει να πληρώσει για γάζες. Πρέπει να πληρώσει για σεντόνια, πρέπει να πληρώσει αποκλειστικές νοσοκόμες. Αυτή δεν είναι κοινωνική κατάσταση. Οι αποκλειστικές νοσοκόμες έγιναν τώρα. Οι αποκλειστικές νοσοκόμες έγιναν τώρα. Με βαλέτε πράγματα. Τα υπόλοιπα. Τάλιρο καταργήθηκε στα νοσοκομεία. Τάλιρο. Με συντάξεις 300 ευρώ. Ο ανασφάλιστος μπαίνει. Λοιπόν, τι λέτε τώρα? Μιλάτε για τις νοσοκόμες που δυστυχώς είναι κακοδαιμονία. Κύριος Μιχαλίτσης, σας παρακαλώ, κύριε Βλάχο. Να ολοκληρώσω, να βάλω μέσα. Και πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Ελάτε να προλάβει ο κύριος Μιχαλίτσης και δεν κάνατε. Έχουν αυξηθεί οι προσλήψεις στα νοσοκομεία. Θέλω να πω κάτι, κύριε Καφαντάρη, μπορείτε να μην πείτε αν θέλετε. Η πραγματικότητα σας διαψεύδει. Και θέλω να πω κάτι και να κλείσω με αυτόν τον πρώτο κύκλο της σκέψης μου. Οι πολιτικοί συνέτεροι, ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Καμένος, παίζουν ένα πολιτικό παιχνίδι από προσανατολισμού της κοινής γνώμης. Και αυτό το παιχνίδι θα το δούμε μέχρι τέλους, μέχρι τις εκλογές. Προσπαθούν να αλλάξουν την ατζέντα από τη χυμαζόμενη ελληνική κοινωνία και οικονομία και να καθόμαστε να ασχολούμαι με τις ανοησίες και τις ασυναρτησίες, οι οποίες ξεφτιλίζουν τη χώρα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Για ποιο λέτε? Άρα, λοιπόν, τώρα. Μιλάω για τις ρίσεις. Για τη φράση να βάλουμε κανέναν φυλακή. Για τη φράση να πάει κάποιος φυλακή και για τη φράση να ανοίξουμε 5-6 βάσεις να υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν δεν είναι σοβαρά πώς πράγματα. Πώς είναι ο ξεφτελισμός στο κύριοι, εξωτερικό, μπορείτε να μου πείτε? Είναι υπουργοί, ξέρετε. Δεν μιλάνε ούτε σε πάρτι στην πισίνα του κύριου Καμένου, ούτε στα σφακιά παίζοντας πρέφα και τάβλη.
Πρέπει να καταλάβετε, κυρία Καφαντάρη, ότι έχετε θεσμικό ρόλο να προασπίζετε τους Έλληνες και τη χώρα. Συγγνώμη. Δεν μιλάτε σε συνέλευση του ΣΥΡΙΖΑ ή των ΑΝΕΛ. Με συγχωρείτε. Άρα λοιπόν, διεθνώς πώς διασύρουμε τη χώρα που είπατε. Εξηγήστε μας. Να αρχίσουμε να συζητάμε πώς η γιαγιά στην κεντρική και στερεά Ελλάδα με 300 και 400 ευρώ το μήνα σύνταξη, την οποία εκεί τη φτάσατε, θα πληρώσει λοιπόν πετρέλαιο 1,2 ευρώ. Πώς θα φτάσει μιλάει λοιπόν, το κοινάλ για τις συντάξεις με τις 12 μειώσεις στη Φθιώτιδα και στα το βουνά το Πάσχα τα Χριστούγεννα και το επίδομα αδείας. Ποιος το έκοψε? Εσείς κυβερνάτε. Ποιος το έκοψε? Εσείς κυβερνάτε. Γιατί λέτε για συντάξεις. Κοιτάξτε, ο κόσμος σας είναι, ακούει. Ποιος αν το έκοψε? Αν φταίνουν οι άλλοι, δεν θα κάναμε εκλογές. Έτσι. Ποιος το έκοψε? Μην μιλάτε για συντάξεις. Δεν θα κάναμε εκλογές. Θα περιμέναμε να αλλάξουμε τις καρέκλες. Διεκδικήσατε την εξουσία. Σας θύμισε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Έχετε να διαχειριστείτε μια κοινωνική κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και την κάνατε χειρότερη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μιχαλίτσης, παρακαλώ. Πέφτω από τα σύννεφα για την επιχειρηματολογία του κυρίου Βλάχου. Ναι. Μόνος του την ανέρεσε σε αυτά που έλεγε. Μίλησε για φορολόγηση του Airbnb που γίνεται στο εξωτερικό. Μα την κάνουμε και εδώ. Μίλησε ότι θα ανεβούν οι φορολογικοί συντελεστές. Μα το πρότυπο το 19, από το 22, τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά κατεβαίνουν οι φορολογικοί συντελεστές. Άρα η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν θα επηρεάσει τη φορολογία πότε καθόλου. Τα φυσικά πρόσωπα πότε κατεβαίνουν? Κατεβαίνουν πρότυπο το 19. Λοιπόν, πόσο κατεβαίνουν? Υπάρχει πόσο κατεβαίνουν, κύριε Μιχαλίτση? Είναι εξαγγελίες. Είναι και ψηφισμένα και στα αντίμετρα. Είναι πολύ αξιόπιστος ο Πρωθυπουργός. Το πιστεύουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν σας διέκοψα. Άμα δεν το κάνει, θα διαψευθεί ο ίδιος. Είναι στα αντίμετρα. Συγγνώμη. Θα το δούμε. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Όλο να περιμένουμε να δούμε το κύριο. Έχουμε το πρόγραμμα του Θεσσαλονίκη. Μα σας παρακαλώ. Να πούμε ότι δεν θα γίνει τώρα. Ναι, ό,τι λέει είναι ψέμα. Αυτό πρέπει να λέτε. Να μην είναι αφήγο. Άμα είναι αλήθεια. Ελάτε. Όχι, τον περιμένουμε τόσο χρόνια να κάνει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Να μιλήσει ο κύριος Μιχαλίτσης. Πώς θα γίνει η δουλειά τώρα απόψε? Εμείς περιμέναμε 30 χρόνια να στήσετε ένα σοβαρό κράτος, αλλά το χρεοκοπήσατε. Μια χαρά. Η Ελλάδα του 50 δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περιμένατε κιόλας. Σας παρακαλώ. Μια χαρά βολευόσταν και περιμένατε. Σας παρακαλώ. Άντε τώρα μην αρχίσουμε. Ελάτε, μην αρχίσετε. Πάμε. Ανοίξουμε τα παλιά τευτέρια, αφήστε τα. Ελάτε. Να συνεχίσω λοιπόν ότι οι ΓΕΣΕΒΕ και οι ΕΣΕΕ έχουν παραδεχτεί ότι υπάρχει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Να θυμίσω ότι η σύνταξη χειρίας από τα 73 ευρώ του ΟΓΑ έχει ανέβει στα 360. Του ΑΕΕ στα 702. Έτσι. Ανεβαίνουν στα 702. Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι υπάρχει μια κανονικότητα, ότι υπάρχει μια αύξηση τόσο των χρημάτων μικρή που παίρνουν οι συμπολίτες μας, αλλά υπάρχει και ένας τραγικός στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη. Να θυμίσω το Atalanta Hills, το οποίο ήταν κολλημένο χρόνια, μια και μίλησε ο συνάδελφος για τη Φθιώτιδα, 1,5 δις είναι η επένδυση που μπαίνει, είναι 5.000 θέσεις εργασίας για τα επόμενα 14 χρόνια, 800 μόνιμες θέσεις εργασίας στο συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο. Λοιπόν, βλέπετε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει με σταθερά βήματα και στρατηγικό σχεδιασμό, χωρίς να εξαγγέλει πράγματα που δεν έχουν κοστολογηθεί και με μικρά βήματα, γιατί έτσι μας παίρνει. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Η παροχολογία που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια και στην προεκλογική περίοδο ο καθένας έταζε ό,τι νόμιζε ότι θα μπορούσε να τον κάνει να πάρει ψήφους, αυτά έχουν σταματήσει τουλάχιστον για αυτή τη συγκυβέρνηση των Ανεξάρτητων Ελλήνων και του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ θα ήθελα λίγο να τοποθετηθώ για το θέμα του προϋπολογισμού. Υπάρχουν δύο γεγονότα τα οποία τα παραδεχτήκατε στην κουβέντα σας όλοι. Το πώς τα παρουσιάζουμε είναι ο καθένας τι θέλει να κερδίσει. Το ένα γεγονός είναι ότι υπάρχει μια συμφωνία μέχρι τώρα όπου θα έπρεπε να προχωρήσουμε σε κάποιες περικοπές. Αυτή δεν μπορούμε να την αλλάξουμε, είναι μία ανοιχτή. Άρα λοιπόν ο προϋπολογισμός που καταρτίζεται με την περικοπή αυτή. Έρχεται λοιπόν το οικονομικό επιτελείο και λέει, εγώ στη συνέχεια με τα χρήματα που έχω μαζέψει, με τον όποιο τρόπο μάζεψα, σε εισαγωγικά, μπορώ να προχωρήσω σε ένα δεύτερο σκέλος του προϋπολογισμού και το δίνει για συζήτηση. Αυτό πάει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίνεται και όταν εγκριθεί, στην επόμενη χρονική περίοδο μπορούμε να πάμε στην νομοθέτηση της κατάργησης αυτού του μέτρου. Θέλετε να το παρουσιάσετε ότι είναι διπλός προϋπολογισμός? Όσοι καταλαβαίνουν ότι δεν είναι διπλός προϋπολογισμός. Είναι επεξήγηση ενός σχεδίου το οποίο η κυβέρνηση θέλει να υλοποιήσει έτσι ώστε να μην υπάρχουν περικοπές. Στη συνέχεια, θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το θέμα. Απλώς προϋπολογισμός δεν είναι σχέδιο.
Ο προϋπολογισμός είναι χαρτί. Είναι χαρτί. Είναι ο κορυφαίος το νόμος του κράτους. Σωστά. Δεν μπορεί να είναι σαν τα βιβλία του Πολάκη διπλά. Δεν είναι διπλά βιβλία. Πώς είναι διπλά. Το παρουσιάζω ότι είναι διπλά βιβλία, ενώ δεν είναι διπλά βιβλία. Έχετε ξαναδεί πουθενά σε άλλο χώρο. Δεν είναι διπλά βιβλία. Είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε στην περικοπή. Είμαστε. Είμαστε. Πολύ ωραία. Καταδεικνύεται αυτό μέσα στον προϋπολογισμό. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Έχει τη δυνατότητα η κυβέρνηση να μην το υλοποιήσει. Βεβαίως. Έχει τη δυνατότητα. Πώς θα το παρουσιάσει αυτό λοιπόν στους ελέγχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα δεύτερο σχέδιο δίπλα που λέει αυτά μου ζητήσατε να κάνω, εγώ έχω αυτό το πλεόνασμα, άρα μπορώ να μην τα εφαρμόσω. Εγκρίνετε το για να το προχωρήσω. Τώρα αν θέλουμε να το παρουσιάσουμε το άσπρο μαύρο, είναι πολιτικάντικα για να κάποιοι να κερδίσουν ψήφους. Εμείς τουλάχιστον δεν ακολουθούμε αυτή την τακτική. Μιλάμε ξεκάθαρα απέναντι στους Έλληνες πολίτες ποιο είναι το σχέδιο και πού θέλουμε να πάμε. Από εκεί και πέρα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία ακουστήκανε. Πώς είναι δυνατόν να πέφτει η ανεργία και να μην υπάρχουν θέσεις εργασίας. Πώς είναι δυνατόν να μας λέτε ότι δεν είναι αυτό το ποσοστό της ανεργίας όταν ξέρουμε ότι 500.000 άτομα φύγανε ήδη επί Νέες Δημοκρατίες και ΠΑΣΟΚ. Όχι κύριε, δεν ήταν 500. 500.000 άτομα φύγανε. Ήτανε 300 και φύγανε άλλες 200. 500.000 άτομα φύγανε. Όχι κύριε. 500.000 άτομα. Άλλες 200 φύγανε από επί των ημερών σας και γι' αυτό λέτε ότι ρίχνετε την ανεργία. Σε αυτούς στηρίζεστε. Δεν και όλοι μαθαίνουν αραβικά οι γιατροί για να πάνε στη Σαουδική Αραβία. Επί των ημερών σας δεν υπάρχουν επιμελητές στα νοσοκομεία. Δεν υπάρχουν. Προσλήψεις γίνονται συνέχεια στα νοσοκομεία. Τι λέτε, στο νοσοκομείο της Λαμίας, στο νοσοκομείο της Λαμίας, προσλήψεις κάνει τώρα. Δεν επικουρικό υπάρχει προσωπικό για δύο χρόνια. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, πόσο καιρό είχατε να κάνετε προσλήψεις στη Λαμία? Πάρα πολλά, γιατί δεν υπήρχαν λεφτά που πήραν δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Βρεθήκανε λεφτά. Είπατε ψέματα ότι δεν υπάρχουν λεφτά στα νοσοκομεία. Βρήκαμε λεφτά στα νοσοκομεία και κάνουμε προσλήψεις. Επικουρικό προσωπικό. Που εσείς απολύεται. Επειδή ο κύριο Γεωργιάδη έλεγε μεγάλη μου τιμή να απολύσω γιατρού στα νοσοκομεία. Ο κύριο Γεωργιάδη έλεγε τιμή μου να απολύσω εγώ στα νοσοκομεία. Εμεί λοιπόν βρήκαμε χρήματα και προσλαμβάνουμε στα νοσοκομεία. Κύριε Μιχαλίτση, μου στέλνουν άνθρωποι τη αγορά και μου λένε, για ρώτησε για τον προπληρωμένο ΦΠΑ 24% μας το δίνει πίσω. Τι να ρωτήσω, δεν υπάρχει. Εδώ και δύο χρόνια αναμονή και δεν μας δίνουν τα λεφτά μας. Δεν υπάρχει σωτηρία, τι να δώσουμε. Νομοθετήθηκε την περασμένη εβδομάδα, κύριε Παυλόπουλε, νομοθετήθηκε να μην γίνονται έλεγχοι μέχρι 10.000 ευρώ. Ναι. Δεν είναι αυτό μία ανάσα σε κάποιες επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να καταπλήσουν άμεσα αυτά τα λεφτά. Οι άνθρωποι έχουν προπληρώσει ΦΠΑ και δεν τους παίρνουν. Έχουν προπληρώσει και τώρα θα πάρουν κάποιοι. Τώρα, κύριε Χαλιγιώτη μου, σας έχουμε. Λοιπόν. Έχουμε αμέσως. Λοιπόν, μη μου πείτε τώρα για τον πρόεδρό σας και τα θέματα. Πάντως, ένα πράγμα. Δεν πρέπει μας ξεφεύγει, επειδή μιλήσαμε για προσλήψεις στο δημόσιο και συγγνώμη. Το 1:5 της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό που επετεύχθη τώρα, 1:1. Δεν έχει γίνει αυτό, κυρία μου. Εσείς το λέτε. Εντάξει, σας ενοχλεί η αλήθεια. Δεν μου λέτε τι θέλετε να πείτε. Σας ενοχλεί η αλήθεια. Ότι θα προσληφθεί όλος ο κόσμος. Ότι διώχνατε 5, βάζατε 1. Εσείς απολύατε. Δεν διώχναμε κανέναν. Κάνετε το ψέμα λάθος. Σας στο ελεηνό. Τους σχολικούς φύλακες. Τους σχολικούς φύλακες. Τους καθηγητές ναι, στα ΕΠΑΛ. Τους αστυνομικούς. Ναι. Ποιος τους απέλησε. Γιατί οι τροϊκανοί τώρα σας αφήνουν οι τροϊκανοί μια χαρά. Γιατί τους μας αφήνουν, δώσατε, κυρία Βούλτευση. Γιατί τους γιατί δώσατε όλη την περιουσία του δημοσίου. Κάναμε σωστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους. Και βρήκαμε λεφτά. Σταματήσαν να γέρνουν τα υποβρύχια του Βενιζέλου. Και βρήκαμε λεφτά. 3.000 μετακλητές. Σας αφήνουν τώρα μια χαρά. Για πέστε για την Νοβάρτης τίποτα, κυρία Βούλτευση. Για τα 90 εκατομμύρια στο κελπνό την τρύπα. Δεν υπάρχουν αυτά, κυρία. Παρακαλώ τώρα όλοι μαζί. Μα τι είναι αυτό το πράγμα, είναι συζήτηση αυτή. Γιατί δεν μπορείτε να πείτε κάτι άλλο και πρέπει να πείτε αυτά τώρα. Είναι στο πρωτόκολλο. Αμφισβητείτε τις επιτροπές της Βουλής. Αμφισβητώ ότι δεν μεταφέρετε τα πράγματα όπως είναι. Τους ορκωτούς λογιστές. Εσείς μας είπατε πριν ότι ο Βούτσης το μεσημέρι σας είπε στη διάσκεψη ναι. των Πρόεδρων της Βουλής ναι. ότι δεν υπάρχει θέμα περικοπής. Ναι. Και μετά κατέβηκε πάμε. Το αυτό και υπήρχε. Λοιπόν, τι δεν να υπάρχει σας θέμα περικοπής. Ο είναι σαφές. Ο Χαλικιώτη, σας παρακαλώ. Παναγία μου, τι είναι αυτό το ψέμα. Ελάτε, κύριε Χαλικιώτη.
Να ξεκινήσουμε τώρα. Από την κανονικότητα, κύριε Χαλιγιώτη. Είναι ένας πολύ ωραίος τίτλος. Πάντοτε, όταν βάζουμε μπροστά τη λέξη κανονικότητα, ο καθένας βάζει το δικό του περιεχόμενο στο κουτί. Ό,τι πουλήσει εικονική. Και ό,τι αγοράσει ο κόσμος. Εγώ θα ξαναπώ ότι η εικονικότητα έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Και με την καθημερινότητα. Ναι, λέω, είναι υποκειμενικό πράγμα. Γιατί, για παράδειγμα, ο ΦΠΑ, ο προπληρωμένος που δεν επιστρέφεται, είναι μια κανονικότητα για τους επιχειρηματίες και τους ανθρώπους της αγοράς. Ορίστε, κύριε Χαλιγιώτη, παρακαλώ. Ας αναλογιστούμε ότι ό,τι έχει να κάνει τις επενδύσεις, είμαστε προ-κρίση μείον 100 δις. Συγκεκριμένα νούμερα. Αυτό που θα πρέπει να δούμε και να καταλάβουμε είναι ότι υπάρχουν οικονομικά προβλήματα που διονύζονται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, στην πατρίδα μου, και οι λύσεις που δίναμε ήταν πολιτικές. Όταν όμως έχουμε ένα οικονομικό πρόβλημα, η λύση πρέπει να δώσουμε είναι οικονομική. Και η οικονομική λύση είναι συγκεκριμένη. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι στα καλύτερά της, διότι τουλάχιστον εκεί που ζω εγώ, δεν βλέπω ότι έχουμε αυτή την κανονικότητα. Βλέπω ότι ο κόσμος αγωνιά για να μπορέσει να βγάλει τα προστοζήν και από εκεί και μετά έχει υποχρεώσεις που δεν μπορεί να τις ολοκληρώσει. Είτε γιατί έχει μια πολύ μεγάλη μείωση στη σύνταξή του. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω πάντως. Πώς γίνεται να έχουμε επιστρέψει σε κανονικότητα και να χρωστάνε οι πάντες στους πάντες? Πώς γίνεται να έχουμε επιστρέψει σε κανονικότητα και να μην μπορούμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές μας? Πώς γίνεται να έχουμε επιστρέψει σε κανονικότητα και να βγαίνουν έρευνες που λένε ότι κόβουμε τα βασικά αγαθά και το ρίχνουμε σε όσπρια για να προσλάβουμε τις ερευνές? Εσύ να επιστρέψουμε σε κανονικότητα. Όχι, λέω ότι η κανονικότητα που λέει η κυβέρνηση. Αν έχουμε εφαρμοστική νόμη μέσα σε 10 χρόνια, θα επιστρέψουμε σε κανονικότητα. Μα μου λέει η κυβέρνηση εμένα ότι έχω επιστρέψει σε κανονικότητα. Γι' αυτό ρωτάω το Χαλιγιώτη. Είχαμε πει. Ναι, ορίστε, κύριε Χαλιγιώτη. Είμαστε μέσα σε μια φυλακή οφελετών και όλοι χρωστάμε σε όλους. Και να πούμε ότι ενδεχομένως θα πρέπει να δούμε, η αγορά μπορεί αυτή τη στιγμή κάποιος, υπάρχει κάποιο δέλεαρ να ξεκινήσει μια επιχείρηση? Υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα? Υπάρχει. Εγώ λέω πως όχι. Η δυνατότητα αυτή τη στιγμή ένας επιχειρηματίας που, γιατί όχι, να γίνει αύξηση αυτή κατά το μισθό. Θα μπορέσει να τον απορροφήσει η επιχείρηση ή θα πάμε σε άλλες λύσεις οι οποίες θα είναι εις βάρος τελικά του εργαζόμενου? Υπάρχουν θέματα που έχουν πάει πίσω, όπως είναι τα κόκκινα δάνεια, που εδώ, κύριε Παυλόπουλο, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα και δεν δέχομαι αμφισβήτηση από κανένα μέρος της Βουλής. Ψάχνουμε 50 δις. Τέλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τι θα γίνει με αυτό? Υπάρχει συγκεκριμένα, θα ήθελα, κύριε Καφαντά, να μου απαντήσει συγκεκριμένα ερωτήματα με το σεβασμό. Εγώ θα σας απαντήσω ότι η ΕΣΕ, είναι θετική στην αύξηση του κατώτερου μισθού, ότι βοηθάει και την ανάπτυξη. Και ο κύριος Μίχαλος από το ΕΒΕΑ. Μαζί σας. Έτσι, η κοινωνική εταίρη που λέμε. Ενοχλείται η κυρία Βουλτεψή, γιατί τον διαγράψανε. Τον διαγράψατε εσείς. Γιατί δεν έκανε τα τίδια σας. Τι γίνεται στον κόσμο. Κύριε Χαλιγιώτη, συγγνώμη τώρα. Μην ρωτάτε την κυρία Καφαντάρη. Εμείς ρωτάμε εσάς. Το ερώτημα είναι απλό. Λέτε για επενδύσεις. Σας ακούω πολλές φορές λέτε για επενδύσεις. Το ερώτημα είναι απλό. Οι τράπεζες έχουν χρήματα να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις? Θα σας απαντήσω. Με τους μισούς Έλληνες χρεωμένους μπορούν να πάρουν δάνεια από τις τράπεζες? Όχι. Λοιπόν, όταν αυτή την κατάσταση ρωτάμε. Ναι, πώς θα αλλάξει η κατάσταση? Να σας πω κάτι. Όταν λέμε ότι έχουμε ένα επενδυτή από το εξωτερικό, δεν θα έχει να δανειστεί από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Θα φέρει φρέσκο χρήμα στην αγορά. Όχι, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Σας άκουσα σε μια εκπομπή προηγούμενη που είπατε ότι εδώ οι Έλληνες είναι πραγματικοί επενδυτές αυτοί που θα επενδύσουν. Σωστό. Αλλά εδώ έχουμε μια κατάσταση ζωφερή. Αυτό όμως, αν έχουμε τις τράπεζες χωρίς χρήματα. Σωστά. Και έχουμε τους μισούς και παραπάνω Έλληνες υπερχρεωμένους. Συνεπώς είναι στον τυρεσία και δεν μπορούν να δίνουν. Πώς θα το υπερβούμε αυτό το πρόβλημα? Είναι πολύ απλό. Υπάρχει διαδικασία. Εγώ φωνάζω και λέω, δεν μπορούμε να το υπερβούμε τώρα με τους καυγάδες μεταξύ των κομμάτων. Ποιος έκανε καλύτερο μνημόνιο, ποιος έκανε χειρότερο? Αυτό είναι κάτι που μπορεί να είναι μια πολιτική συζήτηση. Πάμε στην καθημερινότητα και πώς αυτοί που μας ακούνε και λόγω μεγάλης τηλεθέασης που έχετε να ακούσουν και 5 λύσεις. Δηλαδή να πάμε στην επόμενη μέρα τώρα. Και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι να βάλουμε το εγώ κάτω από το εμείς. Τέλος. Οι τράπεζες συγκεκριμένα, εγώ έχω πει και όπως μου το λέτε και στις εκπομπές μου, λέμε το εξής. Ότι υπάρχει διαδικασία που να πιάσουν τράπεζες στους επιχειρηματίες και να τους δεσμεύσουν ότι τα λεφτά αυτά θα πάνε αποκλειστικά σε εμπόρευμα. Να πέσει χρήμα στην αγορά. Ο επενδυτής όμως που θα έρθει και θα πάρει τα λεφτά του τραπεζικού συστήματος του ελληνικού, τον θέλω. Εγώ θέλω κάποιον που έρθει να φέρει φρέσκο χρήμα. Γιατί δεν γίνεται αυτό που λέτε? Έλατε. Απλό ερώτημα. Γιατί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, ηρεμία. Ξέρετε, όλα αυτά που γίνονται, οι προστριβές των πολιτικών, όλα αυτά γράφουν στην οικονομία και γράφουν αρνητικά. Η οικονομία εξαρτάται από
Από πολλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι η ηρεμία, η εμπιστοσύνη, η ψυχραιμία. Μου επιτρέπετε μισό λεπτό. Συγγνώμη, η καταχρέωση των Ελλήνων στο εξωτερικό. Πώς δικαιολογείται από το Γενάρη του 2015 και μετά 23.000 νέους επαγγελματίες. Και πώς το δικαιολογείτε, κύριε. Πώς το δικαιολογείτε. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, ανοίγουν. Δηλαδή, δεν είναι αφανταστία, δεν υπάρχουν. Δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό. Υπάρχουν. Δεν διαφωνώ. Πώς υπάρχουν αυτοί. Άρα δεν υπάρχουν επενδύσεις. Τελειώσαν την άσκησή τους οι άνθρωποι. Τι λέτε τώρα, τι να κάνουν. Μην τα μηνύνουμε όλα. Μα ακούτε να μεταμηνύνεις όλα αυτά. Τα μηνύνουμε όλα αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Θα σας απαντήσω μόνο με τους δημοσιογράφους. Εγώ δεν διέκοψα κανένα. Οι πιο πολλοί δημοσιογράφοι ανοίγουν ΙΚΕ. Για να γλιτώσουν του φόρου και τι φορέ τη κυβέρνηση. Αυτό που μου λέτε, είναι εργαλείο που το έδωσε η κυβέρνηση. Να σα απαντήσω σε αυτό. Αυτό είναι επιχειρηματία υπάλληλο είναι εκεί. Να σα απαντήσω πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και ψάξτε. Είναι ακούστε εργαλείο. Είναι εργαλείο. Το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιο για να αναπτυχθεί. Εσεί που είστε στην αγορά, δεν γνωρίζετε ότι οι περιχειρωμένε επιχειρήσει μόνο γυρώνουν τα παιδιά του, κάνουν μια νέα εταιρεία και μεταβιβάζουν τι επιχειρήσει. Καινούριο είναι αυτό για εσά. Δεν γνωρίζετε ότι μιλάμε για ανάπτυξη, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά. Μιλάμε για ανάπτυξη, για επενδύσει, για ελεύθερου επαγγελματίε. Και δεν υπάρχει ακατάστατο τραπεζικό λογαριασμό για έναν εμπορό. Δεν γνωρίζετε σε αυτά τα δεδομένα. Να πάμε όμως στην επόμενη. Επίσης, να ρωτήσω αν ισχύουν τα νούμερα που μου στέλνει η φίλος τηλεθεατής. Μου λέει, αν μια νέα επιχείρηση έρθει στην Ελλάδα και βγάλει καθαρά 100.000, θα πληρώσει 33.000 φόρο, 33.000 προκαταβολή και 34.000 ΕΦΚΑ. Σωστό. Τόσα. Είναι κανονικό και θα σας πω κάτι, κύριε Παυλόπουλε. Δεν γνωρίζουμε, ότι απαντώ στο ερώτημα. Δεν γνωρίζουμε ότι όταν τα νούμερα ευημερούν οι άνθρωποι δυστυχούν, το γνωρίζουμε. Το γνωρίζουμε αυτό. Δεν γνωρίζουμε ότι όλα αυτά μπορούν να φτιαχτούν τα νούμερα αυτά. Δεν γνωρίζουμε αυτές τις διαδικασίες. Γνωρίζουμε όλοι. Όλοι είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Από εκεί και μετά, αυτό που θα ήθελα έτσι να μου απαντήσει η κυρία Καφαντάρη σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Αυτή τη στιγμή, τελειώνοντας αυτός ο χρόνος, δεν έχουμε, αν ισχύουν αυτά που ισχύουν μέχρι σήμερα, δεν έχουμε καμία προστασία. Ούτε και σήμερα υπάρχει. Στην πρώτη κατοικία. Υπάρχει πιθανότητα να νομοθετήσει την προστασία της κατοικίας. Με τον εξοδικαστικό. Συνολικά. Ναι. Με τον εξοδικαστικό αυτή τη στιγμή έχετε κάποιο έτσι να μας πείτε κάποιο. Νεότερο. Ναι. Γιατί εμείς αυτό που κάνουμε, κύριε Καφαταρίκη, γιατί σας ρωτάω, εμείς παλεύουμε καθημερινά να προστατεύσουμε μέσα από εξοδικαστικές διαδικασίες που εκεί μπορούμε να πετύχουμε και μεγάλα κουρέματα, αλλά είμαστε μόνοι μας. Και αν 1η-1η του 19 δεν υπάρχει έστω αυτή η παράταση του νόμου, θα είναι one man show. Δηλαδή θα μας λένε αυτό ή γεια σας. Βοηθήστε μας. Μιλάτε λίγο για τον νόμο Κατσέλη Σταθάκη. Ναι. Μιλάω ότι ένας δανειολήπτης έχει σήμερα. Για τον νόμο Πασόκ. Υπάρχει νόμος Κατσέλη. Έχει ένα εργαλείο σήμερα, όπως έχει μείνει. Την αποκηρύξατε, κύριε Βλάχη. Μπράβο. Με την τροπή του κυρίου Σταθάκη να πάει να ενταχθεί όπως μπορεί. Μάλιστα. Υπάρχει ένα εργαλείο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή και κάτι ακόμα. Ναι. Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι ελεύθεροι επαγγελματίες που ίσως φτιάξαν και τα στατιστικά και πήγαν οι οικογένειες. Το βάλαν στα παιδιά τους, στις κόρες τους. Αυτή τη στιγμή κάποιος χρωστάει 150 και 200 χιλιάδες. Και ξέρετε, υπάρχουν και από πίσω και άλλες διώξεις. Πώς θα ρυθμιστούν αυτά, πώς θα έχετε σκεφτεί κάτι για όλα αυτά. Και μετά από εκεί και πέρα να διευκρινίσετε, θέλω επίσημα με μεγάλο σεβασμό σαν κυβέρνηση. Αν τον γνωρίζετε, με το σεβασμό σου το λέω. Με τους εγγυητές υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Αυτά. Λοιπόν, όσον αφορά τους εγγυητές, γνωρίζω ότι συζητιέται, σήμερα, αλλά δεν σήμερα. Έχω. Σήμερα, όχι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο ακόμα. Άρα, σήμερα, να το πούμε, να συμφωνήσουμε και δύο εδώ. Λοιπόν, σήμερα οι εγγυητές που έχουν μπει στον νόμο Κατσέλη είναι απροστάτευτοι. Συμφωνούμε και δύο. Λοιπόν, σας είπα ότι συζητιούνται κάποια πράγματα. Ναι, όχι, μέχρι αυτό, σήμερα το λέμε. Λοιπόν, σήμερα. Από εκεί και πέρα συζητιέται το θέμα των εγγυητών. Μάλιστα. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Μάλιστα. Εγώ όμως θα ήθελα να πω, να απαντήσω, θα απαντήσω στα ερωτήματά σας. Είπατε πρώτα όλα για τις επενδύσεις, πώς να έρθει ένας ξένος επενδυτής κλπ. Αν όλοι. Ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Ξέρετε, υπάρχει βασική αρχή στις επενδύσεις. Ναι. Το προϊόν που θέλουμε να πουλήσουμε, ναι, το διαφημίζουμε. Βεβαίως. Το βασικό. Μήπως θα έπρεπε να πάτε σε μια συζήτηση όλη η Βουλή μαζί και να δείτε έναν τρόπο να διαφημίσετε. Μην λέτε το τώρα ανοιχτά κύριε Χαλκιώτη. Ένα πράγμα. Ο επενδυτής και μάλιστα ο ξένος. Μέχρι το κοινικείο πάνε και δεν μιλούνται. Όχι, μιλάμε. Μήπως θα πρέπει δηλαδή να το δούμε λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, θα σας πω ένα πράγμα. Ο ξένος επενδυτής που θέλει να έρθει να επενδύσει στη χώρα μας, το πρώτο και το κύριο που τον ενδιαφέρει είναι ότι μπορεί να βγάλει μια άδεια οικοδομική. Έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο στην επένδυση, ενώ χωροταξικά, πολεοδομικά. Δηλαδή, άρα αυτή η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να ολοκληρώσει τους δασικούς. Περιμένετε όμως, άμα κάνει μια αίτηση
και περιμένει την άδεια πότε θα βγει. Καλά, είναι ένα θέμα σοβαρό. Καταλάβατε τι λέω. Γιατί είπε επιχειρηματίας και λοιπόν, μετράει. Από εκεί και πέρα θέλει δηλαδή ένα τοπίο να ξέρει πού θα επενδύσει. Αυτά ακριβώς και τα ηλεκτρονικά συστήματα αυτό βοηθάνε. Κάθε χρόνο θα άρα να ξέρει ένα αυτό. Το δεύτερο που θέλει ο επενδυτής δεν είναι, επιτρέψτε μου, το πόσος φόρος, αλλά το σταθερό φορολογικό σύστημα. Σωστό. Αυτά τα δύο πράγματα μπορείτε να το δέσετε προσπαθούμε για τα επόμενα 10 χρόνια. Δηλαδή, μπορείτε θέλω να, το να σας πω, να προσέξτε να σας πω τώρα. Το λοιπόν, καταρχάς δημιουργούμε αυτές τις προϋποθέσεις για να είναι ελκυστικές οι επενδύσεις και είπα και πριν, να μην ξαναρχίσω τα ίδια, το πολεοδομικό, το τοπίο και το επενδυτικό, όπως και στο φορολογικό σύστημα, να υπάρχει μία σταθερότητα. Και εδώ έρχομαι να σας πω για μεγάλες επενδύσεις. Το 2016 το καλοκαίρι νομίζω είναι που ο νέος αναπτυξιακός νόμος έδινε σταθερό φορολογικό καθεστώς για 12 χρόνια σε επενδύσεις πάνω από 20 εκατομμύρια. Καλά, σε δηλαδή, θα βάλει το ένα και λοιπόν, πόσο ήταν. Εγώ θέλω να σας πόσο πω. Πόσο ήρθαν, κύριε Καβαντάρη, λοιπόν, πόσο ήρθαν. Λοιπόν, θα σας απαντήσω. Καλύτερο, λοιπόν, από εκεί και πέρα απάντησα στο ερώτημά σας σε σχέση με τις επενδύσεις και βλέπουμε και επενδυτικό ενδιαφέρον σημαντικό. Λοιπόν, τώρα, και όσον αφορά τα άλλα που είπατε, το ΕΔΕΑ μιλάνε για αύξηση του κατώτερου μισθού, έτσι, ένα αυτό, ότι θα βοηθήσει και θα βοηθήσει, αν θέλετε, και στην αύξηση της κατανάλωσης κλπ. Νομίζω το καταλαβαίνουμε αυτό. Μέτρα, και αυτός ο προϋπολογισμός που είπαμε και αρχικά είναι ο πρώτος προϋπολογισμός που δεν θα έχει μέτρα, κύριε Παυλόπουλε. Θα περιλαμβάνει τα αντίμετρα τα οποία είχαμε συμφωνήσει. Ακριβώς. Και αυτό σημαίνει τι? Χριστό. Σημαίνει μείωση στους ελεύθερους επαγγελματίες, το μικρό κομμάτι, γιατροί, δικηγόροι κλπ. Μείωση κατά 35%. Σας παρακαλώ των εισφορών. Ένα. Χριστό, αυτά δεν υπάρχουν στον προϋπολογισμό. Ένα λεπτό. Στις επιχειρήσεις από 29 στο 25%. Έτσι, επιδότηση θέσεων ενοικίου. 300.000 άνθρωποι. Λοιπόν, με σαφήνεια ο Πρωθυπουργός την Κυριακή. Συγγνώμη. Δεν είναι στον προϋπολογισμό. Από εκεί και πέρα, κατάργηση του φόρου επιτιδεύου. Θα νομοθετήσουμε για όλα αυτά, κυρία. Λοιπόν, δεν θα γιατί ο προϋπολογισμός έχει αυξήσει. Πότε λοιπόν, βλέπετε το χρονοδιάγραμμα αυτό, γιατί ξέρει μέχρι τέλος του χρόνου. Ξέρει ο άλλος έχει ποινική λοιπόν, δίωξη, άμα δεν από εκεί και πέρα δίνονται τα αναδρομικά στους ένστολους, μην το ξεχνάμε, πανεπιστημιακούς και όλα αυτά. Κάποιος ξέρει τι θα σας πει όμως. Μου πήρες 10, μου δίνεις 2. Λοιπόν, προσέξτε, υπάρχει απόφαση που είμαστε υποχρεωμένοι και θα δοθούν ναι, μέχρι τέλος του χρόνου. Του προγράμματος. Λοιπόν, αυτό του χρόνου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο ΕΦΙΑ, τον οποίο φέρανε ο κύριος Σαμαράς, να το λέμε αυτό. Ναι. Εμείς δεσμευτήκαμε να, να τον καταργήσετε λοιπόν, πλήρως, να τον μειώσουμε. Διότι δεν λοιπόν, μόνο καταργείτε. Προσέξτε, καταργείτε μεζοσταθμικά είπατε από θα 30% πλήρως. Μέχρι και το 2020. Σταδιακά. Αυτά, το λέει προϋπολογισμός. Αυτά δεν είναι μέτρα ανακούφισης. Συμφωνώ. Έχουμε τσουνάμι εμπορικτικό στο νόμο Κατσέλη. Για το νόμο Κατσέλη. Μα παιδιά, εγώ εμείς έχουμε προϋπολογισμό στα χέρια. Κάνουμε μια προσπάθεια μέχρι το τέλος. Δέχομαι μηνύματα ότι δεν σας ακούνε. Σας παρακαλώ δηλαδή. Ναι, αφού με διακόπτουν, αφού μιλάνε πάνω σε αυτά που λέω. Τελειώστε, κυρία Καφαντάρη. Περιμένει κόσμο σε αυτά. Και την κατάργηση του φόρου επιτιδεύματος. Άλλο ζήτημα. Έτσι. Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών. Για νέους μέχρι 25 αυτά χρονών. Είναι προς νομοθέτηση. Λοιπόν, αυτά μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα νομοθετηθούν. Ακριβώς. Και θέλω πάμε λοιπόν στα, να πάμε σας στα κόκκινα δάνεια λίγο. Λοιπόν, ωραία. Στα κόκκινα ωραία. Δάνεια είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, ωραία. Το οποίο το χειρίζεται με μεγάλη προσοχή η κυβέρνηση. Ωραία. Είναι ένα θέμα. Ναι. Έτσι, και οφείλω να πω ότι αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τολμά να το ακουμπήσει, γιατί Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ δεν τα ακουμπήσανε, γι' αυτό χρειάστηκαν και ανακεφαλαιοποιήσεις και όλα αυτά.
είναι ένα μα σοβαρό θέμα. Μα γι' αυτό σας φέρανε, για να και πάρουν τα δάνεια πέρα, των ανθρώπων. Εκτός από τον εξοδικαστικό που όπως κατάλαβα είστε άνθρωπος της αγοράς, γίνονται ρυθμίσεις και απλοποιούνται διαδικασίες. Δηλαδή, και μπαίνουν σοριδών. Έτσι, όχι, δεν μπαίνουν σοριδών, αλλά από 100 τόσα παραστατικά, νομίζω τώρα είναι γύρω στα 27, δεν θυμάμαι. Ναι. Προσπαθούμε συνέχεια. Πάμε λίγο στα κόκκινα δέντρα. Όχι, και δεν πάμε πουθενά παραπάνω. Θα νομοθετήσετε την προστασία πρώτη κατοικία. Λοιπόν, κάθε... Μα τώρα και για την πρώτη κατοικία. Ρωτάτε κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Να σα απαντήσω. Ρωτάτε κάτι αν θα νομοθετήσω την προστασία πρώτη κατοικία. Να σα πω, υπάρχει. Την καταργήσατε. Κάντε λάθο, κύριε Παυλόπουλε. Μέχρι το τέλο του χρόνου. Συγγνώμη. Υπάρχουν κριτήρια συγκεκριμένα. Σπίτι, πρώτη κατοικία ενός φτωχού ανθρώπου δεν έχει βγει σε πληστηριασμό. Ναι. Έτσι. Δεν έχει βγει γιατί προστατεύεται από νομικό πλαίσιο. Λοιπόν, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις. Κύριε Καφαντάρη, προστατεύεται από νομικό πλαίσιο ή απλά λοιπόν, δεν έχει βγει. Υπάρχει και νόμος, γι' αυτό είπα νόμος Κατσέλη Σταθάκη που έβαλε κάποια όρια και εισοδηματικά. Και μάλιστα το δημόσιο και προβλέπεται και από τον περσινό προϋπολογισμό σε χρέη που υπάρχουν για κάποιον που δεν μπορεί το ίδιο το δημόσιο να πληρώνει τη δόση. Λοιπόν, μην τα ισοπεδώνουμε. Πάμε στην πρώτη γραμμή, σας παρακαλώ. Θα ήθελα μία κουβέντα. Μετά, στη συνέχεια. Απάντηση στον κοινάλ. Ναι, να μην πω κάτι. Ακόμα μιλάτε 20 λεπτά. Έτσι. Περιμένετε. Λοιπόν. Σας παρακαλώ. Να. Για πάμε. Ο κύριος Κρητικός, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας, κύριε Παυλόπουλε. Ελάτε, κύριε Κρητικέ. Όλοι γνωρίζουμε ότι ένας νόμος καταργείται με έναν άλλο νόμο. Έτσι πάει. Ως εκ τούτου, εάν η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ λέει αλήθεια σήμερα, αύριο το πρωί μαζί με συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας και του Κινήματος Αλλαγής να καταθέσουν νόμο, πρόταση νόμου για κατάργηση του νόμου. Αύριο. Για ποιο νόμο? Διαφορετικά έτσι, η κυρία ψεύδεται. Ναι. Δεύτερον. Δεν γίνεται, δεν πάει έτσι τώρα, κυρία Κρητική. Αφού ξέρετε ότι περιμένουμε τα παιδιά από τις Βρυξέλλες να μας πούνε το όχι. Υποτίθεται ότι φύγαμε από τα μνημόνια. Δεύτερο όμως, αν μου επιτρέπετε, δεύτερο ουσιαστικό. Το δεύτερο είναι, είπε η κυρία πάλι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι κατάργησαν το 5 ευρώ για τα νοσοκομεία. Ναι, ξέρετε, εμένα μου κρατάνε κάθε μήνα 60 ευρώ που ψήφισε η κυρία Καφαντάρη. Ναι. Θα πήγαινα εγώ 12 φορές το μήνα στο νοσοκομείο. Ναι, αλλά αν και ο κάθε συνταξιούχος... 12 φορές το μήνα. Έλα. 12 φορές το και βάλτε 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι επί 60 ευρώ το μήνα πόσο πληρώνουν οι συνταξιούχοι την κυρία Καφαντάρη για να ψεύδετε ασύστολα. Προσέξτε πώς τοποθετήστε, παρακαλώ. Όχι, κάντε μου μήνυση, κυρία μου. Όχι, βέβαια. Ψεύδεστε ασύστολα και πραγματικά, πλέον αφού μου μιλήσατε έτσι, ο Γκέμπελς μπροστά σας οχριά. Κάντε μου μήνυση. Κύριε Κρητικέ. Σας προκαλώ. Κύριε Κρητικέ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχει νόημα. Όχι, όχι, δεν έχει νόημα τέτοιου είδους τοποθέτηση, γιατί λέτε κάτι. Η αύξηση εισφορά στις επικουρικές όντως πηγαίνει στο νέο ΠΗ. Ναι, αλλά σας λέει, του κρατάτε 12-15 ευρώ. Λέτε, κατήργησα το 5 ευρώ και του κρατάτε 12-15 ευρώ το μήνα. Το μήνα. Αυτό σας λέει. Τι μου κατάργησε, σας λέει. Όταν τα ασφαλιστικά ταμεία παρελήφθησαν με έλλειμμα ένα δις και τώρα πήγαμε στο 1,5 πλεόνασμα. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Κύριε Κρητικέ, σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, μα απόψε, κύριε Κρητικέ, σας ευχαριστώ. Η κυρία Καδιανάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα σας. Θέλω να με αφήσετε να ρωτήσω την κυρία Καφαντάρη. Ναι. Εάν έχει αύριο στο σπίτι της να φάει. Θέλω να μου απαντήσει, κύριε Παυλόπουλη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί εγώ δεν έχω ούτε ψωμί να πάρω. Και στον έναν της Ανέλ τον άλλον που κάνει τον παλικαρά και στον δημοσιογράφο που υπερασπίζει και πρέπει να ντρέπεται. Εγώ κλαίω κάθε μέρα, κύριε Παυλόπουλε, να τη δώσω τη διεύθυνση της κυρία Καφαντάρη, να τη φέρω στο σπίτι μου, να τη ανοίξω το ψυγείο μου, να δει αν έχω μέσα έστω ένα μπουκάλι νερό. Είναι ντροπή τους και να σηκώσουνε να φύγουνε. Ένα λεπτάκι, κυρία Καδιανάκη μου. Που μου κόψανε, κύριε Παυλόπουλε, από τη σύνταξη. Και να σταματήσουν τα ψέματα. Κυρία Καβιανάκη, ένα λεπτό σας παρακαλώ πολύ. Από πού παίρνετε σύνταξη, πόσο ήταν, πόσο πήγε? Από το ΙΚΑ. Έπαιρνα 700 μόνο στο ΕΚΑΣ.
Ναι. Έπαιρνα 740 τόσα. Ναι. Και τώρα παίρνω 420. Πώς θα ζήσω, κύριε Παυλόπουλε. Γιατί έχει... Πέστε μου, σας παρακαλώ. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Πέστε μου. Γιατί... Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Για πάρτε μια ανάσα, σας παρακαλώ πολύ τώρα. Πάω να την πάρω, κύριε Παυλόπουλε. Κάθε μέρα κλαίω. Ένα λεπτό. Έχουν φιλότιμο. Τα... Και βγαίνουν στην τηλεόραση. Τα 320 ήταν το ΕΚΑΣ. Ναι, ναι. Και μείναν 4-20. Απ' τα 7-40. Και φοράνε τα Rolex. Προχθές ήταν ένας με του που του και φοράγε Rolex. Που το βρήκε, κύριε Παυλόπουλε, 17.000 Rolex. Καλά τώρα, εντάξει τώρα που το βρήκε. Και εμείς δεν έχουμε ψωμί να φάμε. Σας ευχαριστώ, κυρία Καβιανάκη. Απ' τα 7-40, στα 4-20, παιδιά, είναι καταστροφή. Δεν είναι τώρα. Η κυρία Βασιλιάδου, καλησπέρα σας. Καλή σας πέρα. Κύριε Παυλόπουλε, είπατε μια πολύ μεγάλη κουβέντα και από αυτή πιάστηκα να σας πάρω τηλέφωνο. Για πείτε μου. Είπατε μια πολύ μεγάλη κουβέντα και από αυτή πιάστηκα να σας πάρω τηλέφωνο. Παρακαλώ. Είπατε ότι πού θα βρει ο κόσμος να πληρώσει τα δάνεια. Όταν λοιπόν παίρναμε τα δάνεια, παίρναμε και ένα μισθό Α. Όταν η Νέα Δημοκρατία μαζί με το Βενιζέλο μας έκοψαν τις συντάξεις, γιατί εμένα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μου κόψε ούτε ένα ευρώ. Μάλιστα. Από τη σύνταξή μου. Μάλιστα. Λοιπόν, ούτε από εκάς ούτε επικουρικά τίποτα. Δεν το έχετε το δικό σας. Βεβαίως και θα χρωστάμε. Ναι. Ήθελα να σας πω ότι αν πάτε εσείς στην τράπεζα και χρωστάτε 5.000 και πείτε να δείτε να κάνετε διακανονισμό με 20 ευρώ το μήνα. Ναι. Δεν σας ακούω. Με 20 ευρώ το μήνα θα σας το δεχτούν. Η κυρία Βούλτευση φαίνεται ότι έλειπε έξω, γιατί εγώ δεν έχω πάει έξω ποτέ και δεν ήταν στην Ελλάδα. Κυρία Βούλτευση, επειδή θέλετε να μας σώσετε πάλι εσείς, γιατί δεν δίνετε εσείς και το Πασόκ τα δάνεια που χρωστάτε και από τον Κύρικα, ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί δεν πήρετε τα λεφτά από τον κύριο Μολυβιάτη που έπαιζαν οι ομογενείς τότε στην Ιντυρία. Γιατί διώξατε τον Νεκτο Χριστοφοράκο. Γιατί πήγε ο κύριος Σαμαράς έτσι. Δεν σα αμφισβητώ, κυρία μου. Πληρώνω ταξί να έρθετε εδώ να σα δω να μου φέρετε και τη σύνταξή σα να δω πώ είναι. Εντάξει, κυρία μου. Πριν όμω την κυρία Καβιανάκη, άλλο λέω τώρα. Μόλι είναι να πει κάτι, λέει τα δάνεια. Δεν λέει για όλα τα άλλα είναι καλά. Ναι, όλα τα άλλα είναι καλά. Εντάξει, ναι. Ποιο σα είπε ότι εγώ σα είπα. Τα δάνεια δεν είναι δικά σας. 800.000 το χρόνο για διαφήμιση. Γιατί στο λίγο δεν το διαλύσατε. Γιατί δεν κύριο Φουρτζή με το φέρνετε πάνω. Γιατί διώξατε το Χριστοφοράκο. Άντε πάλι. Λοιπόν, βλέπεις ότι είναι εδώ. Βλέπεις. Να δώσετε τα δάνεια γραμμένα. Να φέρει ο Γνωλυβιάτης τα λεφτά που έχει υπάρξει και έχει φύγει. Να πάρετε τον κύριο Κίρκο. Κυρία Βούλτευση, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κυρία Βασιλιάδου, με ακούτε. Είναι μου σε διατεταγμένη υπηρεσία. Δεν πρέπει να τα πείτε τώρα. Τα έχουν γραμμένα. Κυρία Βασιλιάδου, με ακούτε. Ποιο δουλεύετε, κυρία Βούλτευση. Αφήστε, για όσα είπαμε, δεν είπατε τίποτα. Κυρία Βούλτευση, δεν είναι ευγενικό αυτό που κάνετε. Η κυρία. Ούτε να έρθει εδώ, άμα θέλει. Πήγε τα θέματα τα κανονικά. Παρακαλώ. Κυρία Τζανετάκη, παρακαλώ. Ναι, κύριε Παυλόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Ζανιτάκη. Και σε εσάς και στο πάνελ. Ναι. Με ποιο δικαίωμα η κυρία Καφαντάρη και η κυρία Βούλτευση μας κλέψαν τα λεφτά μας, τις εισφορές μας, τις κρατήσεις, τη ζωή μας. Ο σύζυγός μου δούλευε 45 χρόνια δικηγόρος. Ναι. Πήρε δύο συντάξεις τις οποίες πλήρωνε κρατήσεις και εισφορές. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία από 4.000 που έπαιρνε σύνταξη το περιέκοψε κατά το ίμιση. 2.000. Ναι. Και εγώ τώρα ούσα χείρα θα πάρω 500 ευρώ με τον νόμο Κατρούγκαλου. Από 4.000 που έπαιρνε ο άντρας μου. Θα πάρω 500 ευρώ με τον νόμο Κατρούγκαλου. Τι θα κάνει η κυρία Καφαντάρη η κυβέρνησή της με τις συντάξεις χειρίας που έγινε ο παραπολογισμός από το 16 και μετά με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου. Εδώ θα έπρεπε να γίνει όπως και με τους παλιούς. Τι θα κάνουν τις συντάξεις χειρίας. Αν δεν καταργήσουν τον νόμο Κατρούγκαλου, τελειώσανε. Ευχαριστώ, και θέλω να πω και κάτι άλλο. Ότι η κυρία Καφαντάρη και η κυρία Βούλτευση κάνουν πολιτική καφενείου. Την κυβέρνηση, κυρία κάνουν πολιτική καφενείου. Το θέμα της χειρίας, των συντάξεων χειρίας. Ο κύριος Μακράκης, παρακαλώ. Καλησπέρα σας, κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα σας. Εν αρχή θα ήθελα να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και για την υπομονή σας
για τις αντοχές σας, γιατί σας βλέπω κάποιες φορές ότι ζορίζεστε. Σχηματίζεται και μια χάβρα Ιουδαίων εκεί και πολύ σωστά κάποιοι σας στέλνουν μηνύματα στο ίντερνετ ότι δεν ακούμε. Ναι. Θα ήθελα να το επικροτήσω κι εγώ αυτό. Συνεχίζοντας θέλω να σας πω ότι η κυρία Καφαντάρη μιλάει συνέχεια για μια κανονικότητα. Εγώ ξέρω προσωπικά από τη δική μου ζωή ότι η ποιότητα ζωής που είχα πριν το 10 απέχει παρασάγκας από την ποιότητα ζωής που έχω σήμερα. Και ακούγοντας και τους προλαλήσαντες τηλεθεατές, βλέπω ότι κάτι που είχα σκεφτεί τελικά το σκέφτηκαν κι άλλοι, ότι η κυρία Βούλτεψη, οπουδήποτε βρεθεί και σταθεί, εκφράζει ένα λόγο που δεν νομίζω ότι είναι ο υγιής λόγος των φίλων της Νέας Δημοκρατίας αυτός. Προσπαθεί να ξυπνήσει κάποια πάθη τα οποία νομίζω πως τα είχαμε θάψει χρόνια. Τρομάζω με τις εκφράσεις ότι αυτοί δεν μπορούν να μοιράσουν ούτε δυο βουλιών ταΐ. Είναι επικίνδυνα πράγματα. Και αυτό τι είναι, τόσο τρομερή έκφραση και τρομάξετε τώρα. Βάλουμε λίγο φρέ. Εκεί στα Χανιά δεν λέτε ότι δεν μπορεί να μοιράσει κάποιος δύο γαϊδουριά ανάχειρα. Τόσο τρομάξατε. Μην τρομάζετε τόσο πολύ. Ψάξτε να βρείτε κάποια πιο ακραία έκφραση από αυτή, κύριε. Είναι δύσκολο. Εσείς όμως είστε δεν το ξέρετε, το δεν μπορώ να μοιράσω δύο γαϊδουριά ανάχειρα. Τρομάξατε. Πολύ ευαίσθητος είσαστε. Βούλιο, νομίζω ότι είναι... τώρα, σας έχω ξανακούσει. Απαντήσετε αν είστε στο κοινοβούλιο εκφράζοντας την άποψη της Νέας Δημοκρατίας ή κάποια δική σας. Δεν κατάλαβα τι λέτε. Κύριε Μακάκη, η έκφραση που είπα δεν είναι ακραία έκφραση. Της Νέας Δημοκρατίας εκλεγή. Και εκφράζω και τον κόμμα μου και τον εαυτό μου. Πάντοτε η έκφραση που είπατε δεν είναι ακραία έκφραση για να τρομάξετε. Απειλείτε αν τρομάζετε με την έκφραση αυτή, λυπάμαι, τι να σας πω. Είστε πάρα πολύ ευαίσθητοι. Εντάξει, κύριε Μακράκη μου, μπορεί να μην συμφωνώ με τον τρόπο που θυμώνει η κυρία Βούλτεψη. Το δύο γαϊδουριών άχυρα, δεν σας τρόμαξε. Θα συμφωνήσω όμως ότι η έκφραση αυτή δεν είναι από τις πιο ακραίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, ορίστε κύριε Δημήτρη μου, παρακαλώ. Και για ποιο θέμα. Για ό,τι αγαπάς. Όχι, εγώ δεν θέλω να μιλήσω. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη δικαστική λογική που χρησιμοποιούν η πολιτική και αυτό το λόγο. Να πάμε για την ουσία. Για το ρεπορτάζ, να μιλήσουμε για κάποια πράγματα που αφορούν το ρεπορτάζ. Έχουμε μεγάλα και ανοιχτά θέματα τα μπροστά μας. Και το ονοματολογικό της Φιρόμη είναι ένα μεγάλο θέμα. Υπάρχουν πολλές εξελίξεις εκεί από τα Σκόπια μπροστά μας. Μου είπες κάτι στην αρχή της εκπομπής. Μου είπες ότι και ο Τσίπρας και ο Καμένος πάνε ντούκου την ιστορία αυτή και περιμένουν να δουν τι θα γίνει με τον Ζάεφ. Είπα και το περίφημο ραντεβού, γιατί γράφαν οι εφημερίδες όλες ότι θα γίνει συνάντηση σήμερα και θα τους δει κτλ. Και έλεγα εγώ και το ρεπορτάζ ότι δεν υπάρχει άλλος λόγος να συναντηθούν. Είναι πάρα πολύ απλό. Ότι τώρα, στα Σκόπια χθες, σήμερα μάλλον, ήρθε στη Βουλή η πρόταση αυτή για τις συνταγματικές αλλαγές. Με βάση το Σύνταγμα των Σκοπίων, θα πρέπει εντός 10 ημερών, έχουν προθεσμία 10 ημέρες να το συζητήσουν. Και μετά θα πρέπει να ψηφίσουν στην πρώτη ψηφοφορία, αν θα προχωρήσουν στις συνταγματικές αλλαγές. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα εξαντλήσουν το 10 ημέρο, ότι πιθανότατα μέχρι την Παρασκευή θα γνωρίζουμε. Αν ισχύσει, αν μπορέσει να το περάσει. Εγώ εκτιμώ ότι θα έρθει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Γενάρη. Και εδώ αλλάζει όλο το πολιτικό σκηνικό και όλη η παρτίδα. Όλη η παρτίδα. Σωστά. Ό,τι λέει ο κύριος Καμένος και ό,τι λέει ο κύριος Τσίπρας αλλάζει εντελώς. Αν δεν μπορέσει. Και αν έρθει στο πρώτο δεκαήμερο του Γενάρη η συμφωνία στο ελληνικό κοινοβούλιο. Βεβαίως. Εδώ ανατρέπεται και το σενάριο των εκλογών, των τρίδημων, τετράδημων εκλογών, πέντε κάλπες κτλ. Που λέμε τόσο καιρό. Ανατρέπεται το σενάριο, δεν μπορεί να κρατηθεί μια κυβέρνηση άλλους τέσσερις μήνες. Ο Καμένος είπε και σήμερα ότι εγώ θα φύγω. Λοιπόν. Είπε θα φύγω. Ναι, είπε θα φύγω. Ο κύριος Καμένος. Ο κύριος Καμένος, λέω τι λέει ο υπουργός άμυνας. Δεν ξέρω. Για τον εαυτό του. Εμείς έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ ότι οι κυβερνήσεις δεν πέφτουν. Και οι κυβερνήσεις εργασίας δεν πέφτουν επειδή φεύγει ένας εταίρος. Οι κυβερνήσεις πέφτουν μόνο από τη Βουλή. Είτε με πρόταση μορφής, είτε αν ζητήσει η ίδια. Ξέρετε τον Ελλήνων πια που είναι μαζί με τον Καμένο. Εξάλλου ναι, υπάρχει αυτό το ρεπορτάζ. Αλλά τον εαυτό του μιλάει τώρα, θα προσπαθήσει να κάνει. Αυτό είναι ένα στοιχείο του ρεπορτάζ. Αν δεν τα καταφέρει ο κύριο Ζάεφ, θα πάει σε εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι οι εκλογές λένε ότι θα γίνουν περίπου στις 6 Δεκεμβρίου. Είναι μια προτινόμενη ημερομηνία. Αυτό σημαίνει ότι θα πάμε Μάρτιο και συνεπώς πλέον η κυβέρνηση μπορεί ακόμα και να εξαντλήσει την τετραετία όπως λέει τόσο καιρό ο Πρωθυπουργός. Αυτά είναι τα σενάρια. Αλλά μέχρι την Παρασκευή θα τα βρούμε αυτά. Παρακαλώ. Εγώ θέλω να πω στο θέμα της οικονομίας. Επειδή όλοι λένε πώς θα γίνει, πώς θα αλλάξουμε, πώς θα πληρώσουμε τα χρέη μας κτλ. Οι Έλληνες διατηρούν στο εξωτερικό
τόσες καταθέσεις όσο είναι το χρέος της Ελλάδας. Κάποιοι Έλληνες. Οι Έλληνες. Έλληνες. Και όπως σωστά τόση ώρα λέτε, η ανάπτυξη θα έρθει από τους Έλληνες πρώτα απ' όλα. Πολύ σωστά. Έτσι, δηλαδή οι Έλληνες πρέπει να επενδύσουν στη χώρα τους. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Τσακαλώτος κάθε φορά που πηγαίνει στο εξωτερικό είναι ακριβώς αυτό. Τους λέει ελάτε να επενδύσετε και το απαντάνε. Εσείς γιατί δεν επενδύετε στη χώρα σας. Ειδικά εσύ, Ευκλήδη, που έχεις και τις καταθέσεις στο εξωτερικό. Αλλά αυτό είναι λεπτομέρεια, το αφήνουμε στην άκρη. Ναι. Έτσι. Ναι. Ο Ευκλήδης δεν είναι επιχειρηματίας. Ναι, αλλά έχει τις αποταμιεύσεις σε τράπεζες του εξωτερικού. Μάλιστα. Στην BlackRock τις έχει. Ναι. Δεν τις έχει στην Ελλάδα. Ναι. Έτσι. Αλλά ζητάει στους άλλους, φέρνει εδώ. Αλλά αυτό το αφήνω, επαναλαμβάνω, δεν είναι το σημαντικό αυτό τι κάνει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Κόπι το πουδουέ. Το ερώτημα είναι, όταν εσείς οι Έλληνες δεν επενδύετε στη χώρα σας, όταν η κυβέρνηση κόβει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, κάθε χρόνο μικραίνει και κάθε χρόνο το κόβει. Γιατί να επενδύσω εγώ, ψάχνεις για θύμα να φορολογήσεις. Μάλιστα. Ορίστε, κυρία Καφαντάρη, γρήγορα παρακαλώ πολύ. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε μπει σε μια καινούρια φάση, τη μεταμνημονιακή πλέον. Αυτοί οι οποίοι μας βάλαν στα μνημόνια λένε τώρα ότι θα μας σώσουν. Μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που εκτιμώ ότι θα ολοκληρώσει το χρόνο της το συνταγματικό, έτσι, γιατί τόσο καιρό ακούμε ότι πέφτει, όχι, εξάμηνο, αριστερή παρένθεση. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, από τη Νέα Δημοκρατία και την Αφήστε Αντιπολίτευση. Την όχι, ο αριστερή παρένθεση. Κοινάλ. Με συγχωρείτε, αριστερή παρένθεση λέγανε και έχουν κλείσει τώρα, πάμε για 4 χρόνια. Λοιπόν, είναι μια έντιμη συμφωνία. Διαφωνίες υπήρχαν από την αρχή για το συγκεκριμένο θέμα που υπενήσεστε. Εγώ είμαι σίγουρη, είμαι μάλλον βάσιμα αισιόδοξη, ότι αν προχωρήσει ο δικός χάρτης σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών, μιλάμε από το Κοινοβούλιο, της γείτονος χώρας, όλα αυτά κλπ. Και έρθει στην Ελληνική Βουλή, η Ελληνική Βουλή θα υπερψηφίσει το συγκεκριμένο. Αυτό όμως το οποίο θέλω να πω είναι, και επειδή οφείλω μία απάντηση και στο φίλο εκπρόσωπο του Κοινάλ εδώ στο πάνελ, ότι τέλος πάντων ας προβληματιστούν από τι κάνουν οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές. Ανέφερε την Ισπανία, να δει εκεί τι έγινε με τους σοσιαλιστές και την αριστερά, να δει στην Πορτογαλία και να μην αληθορίζεται προς τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, η θέση των σοσιαλιστών είναι μαζί με την αριστερά να βγάλουμε τη χώρα μας ακόμα καλύτερα σε ένα καλύτερο μέλλον. Η αριστερά δεν ψηφίζει. Εντάξει, η αριστερά δεν ψηφίζει. Δέστε τι κάνουν οι Ευρωπαίοι. Εδώ μιλάμε ότι ό,τι λένε δεν ισχύει. Τελείωσα. Δεν ψηφίζει η αριστερά στην Ισπανία, την Κυπτή. Δεν ψηφίζει, απέχει. Τα νομοσχέδια περνάνε. Επειδή η Πορτογαλία τι γίνεται, κυρία Βούλτεψη. Εκεί δεν ψηφίζουν οι αριστεροί, παιδί. Σας παρακαλώ, αφήστε με τώρα. Λοιπόν, δεν θέλω να χάσω χρόνο. Ο κύριος Καμένος, ακούστε, ο κύριος Καμένος παίζει θέατρο. Τι θέατρο. Και θέατρο τώρα και απασχολούμε, θα τσάμπα. Καλύτερο από το δικό σας θέατρο, σκληροδεύεται τον κόσμο. Θέατρο, θέατρο, άκουσε να δεις. Όχι, άκουσε να δεις. Ο κύριος Καμένος. Δεν σας μίλησα στον ίδιο. Ναι, ναι, ακούστε κύριε, έτσι, ακούστε πράγμα. Να δείτε. Σας ευγένεια. Δεν 11 έχετε, Σεπτεμβρίου. Δεν την έχετε την η ευγένεια και με το ψέμα σας. Το ψέμα 11 είναι το Σεπτεμβρίου σας. Του 2000. Θα τη δώσετε. Λοιπόν, ένα λεπτό. Δεν έχετε. Τώρα πήρα το λόγο. Τη Μακεδονία. Εσείς θα την τη δίνετε τη Μακεδονία. Δώσει. Ακούστε, ακόμα και σήμερα παραδέχτηκε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων ότι η κυβέρνηση θα πέσει για το θέμα του Σκοπίου. Εσείς το όνομα Μακεδονία θα το δώσετε ή θα συνεχίσει να κοροϊδεύετε τους ψηφοφόρους σας. Αφήστε τώρα το Σουνίδη τώρα. Αφήστε το Σουνίδη. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Λοιπόν, μιλάτε με τον Μιχαλίτση. Ακούστε κύριε Μιχαλίτση. Αυτό το πράγμα το οποίο κάνει ο κύριος Καμένος τώρα είναι ένα θέατρο. Γιατί αν ο κύριος Καμένος ήθελε πράγματι να μην υπάρξουν τελεσμένα από τη συμφωνία που υπεγράφει, έπρεπε να του πει, όχι να πάει καν στις πρέσπες, να του πει, α, είμαστε κυβέρνηση συνεργασίας, αυτό είναι θέμα αρχής, ούτε να διανοηθείς να το φέρεις, αυτό χωρίζουν τα τσανάκια μας. Όνειρο γιατί το μήνε διακόπτεται. Γιατί διακόπτεται, κύριε. Ακούστε, κύριε. Για να εξαφανίσετε την Νοβάρτης, ακούστε, κύριε. Το εισαγγελικό σας μέλλον, ακούστε, κύριε. Όχι εσάς, της Νέας Δημοκρατίας, τι ακριβώς θέλετε. Δεν θα το αποφύγετε, θα βρεθούν όλα στη χώρα. Στη Βόρεια Ελλάδα δεν μπορείτε να φτιάξουμε ούτε ψηφοδέλτια. Μια χαρά. Ακούστε με, γιατί εγώ ξέρω τι σας λέω. Και θα είμαστε και πιο ισχυροί. Κυρία
Ορίστε. Όλη την ώρα μιλάει πάνω μου ο κύριος αυτός. Τι θα γίνει. Αυτό μιλάει που λοιπόν, στο, προσπαθεί. Στο ο κύριος καβγά, Μιχαλίτσης παρακαλώ. Προσπαθεί να δικαιολογήσει τον άνθρωπο που το Σεπτέμβριο 2014 στη Θεσσαλονίκη είπε ότι η πρώτη μας δουλειά είναι να κρατικοποιηθεί η Τράπεζα της Ελλάδας και να αναλάβει την ευθύνη το ελληνικό δημόσιο. Είναι ξεκάθαρο στο πρόγραμμά μας. Αυτός ο οποίος έλεγε δεν θα πάρει μέρος σε κυβέρνηση συνεργασίας αν δεν γίνει Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, αλλιώς λέει εμείς δεν συμμετέχουμε σε κυβέρνηση, είναι απόλυτος όρος. Αυτός που έχει πει μόνο ψέματα επέτρεψε να γίνει αυτή η συμφωνία, έπρεπε να μην γίνει καθόλου, γιατί αυτή η συμφωνία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δημιουργεί τετελεσμένα. Κανένα γιατί... τετελεσμένο. Μην με διακόπτετε, σας παρακαλώ. Τι θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης για τη συμφωνία. Να είστε ειλικρινείς στους διαθεατές. Ακούστε κύριε, Έχει συμφωνία να κάνετε. Τι θα γίνει τώρα. Θα γίνει αυτό που σας ρωτάει, για να απαντήσετε. Εμείς δεν υπάρχει ούτε με σφαίρες. Αφού το έχετε πει, Βόρεια λοιπόν, Μακεδονία. Ναι. Η κυρία Σπυράκη ποτέ πήγε δεν να το διαπραγματευτεί. Η κυρία Σπυράκη πήγε ποτέ να το διαπραγματευτεί. Δεν το έχει πει αυτό κανείς. Πώς ούτε το έχει πει. Σύνθετη ονομασία. Τι λέτε, κύριε. Τα ψέματά σας δεν υπάρχουν. Ο κ. Μητσοτάκης το λέει μονίμως. Σύνθετη ονομασία. Θέλω να μιλήσω χωρίς να μιλάει. Μπορώ. Γιατί αυτό γίνεται τώρα. Άμα λέτε ψέματα, λοιπόν, σας διακόπτω. Είστε ψεύτες συστηματικοί. Τώρα σας τα είπα τα ψέματά σας. Τον ρωτήσανε για τον έμφυε και είπε όχι και δεν θα τον πληρώσω. Δεν θα τον πληρώσω. Θα προσφύγω στη δικαιοσύνη. Έλεγε ο Καμένος. Λοιπόν, δεν είμαστε κυβέρνηση. Αυτό α, όταν είστε πρόγραμμα. Κυβέρνηση, τον πληρώνετε. Δεν γίναμε κυβέρνηση. Λοιπόν, δεν γίναμε κυβέρνηση. Θα σταματήσετε. Για να κόψουμε, θα σταματήσετε. Ακούστε. Έχετε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Αυτή η συμφωνία αυτή τη στιγμή δεν είναι μια συμφωνία που αν δεν περάσει εδώ και δεν περάσει εκεί. Εμένα με κόψατε στα δύο λεπτά. Μα δεν μπορώ να μιλήσω, αφού μιλάτε πάνω μας. Έχετε πάρει τον Αμανέ. Τι θα γίνει τώρα, κύριε. Έχει τελειώσει η εκπομπή. Ναι, αλλά όμως δεν βοηθάς. Έχει σημασία το κλείσει. Ακούστε να δείτε. Η συμφωνία αυτή περιέχει κάτι που όταν θα γίνει θα είναι αργά. Δηλαδή περιέχει συνταγματικές αλλαγές από τη γείτονα. Άρα λοιπόν, ή τη σταματάς πριν τους βάλεις να κάνουν συνταγματικές αλλαγές ή μετά είναι αργά. Μάλιστα. Τι θα τους πεις μετά, εσείς κύριε, ο Καμένος. Είναι δικό τους το πρόβλημα, δεν είναι της Ελλάδος. Δεν είναι της Ελλάδος πρόβλημα. Μα τι λέτε κύριε, ψεύτες είσαστε. Ο κύριος Καμένος είναι ο κύριος υπεύθυνος. Αυτός υπέγραψε τη συμφωνία των Πρεσπών. Αν δεν βρείτε το υποψηφίου στην Βόρεια Ελλάδα. Κύριε Βλάχο, παρακαλώ. Θα φύγω, σας μιλάω ειλικρινά και θα ρίξω και μπάμπρο και μιλάτε μόνοι σας. Έλατε. Ορίστε, κύριε Βλάχο, παρακαλώ, μια φράση. Θέλω να πω ότι σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ευρώπη και για την Ελλάδα, η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση είναι τυχερές που το κίνημα αλλαγής είναι ένα κόμμα το οποίο προσθέτει και καταθέτει θετικές προτάσεις στην πολιτική ζωή. Δεν έχουμε βγει στα κάγκελα, δεν λέμε ψέματα στους πολίτες και προσπαθούμε όπου μπορούμε να βοηθήσουμε. Θυμίζω, είμαστε το πρώτο κόμμα το οποίο κατέθεσε πρόταση νόμου να μην μειωθούν οι συντάξεις. Ήμασταν οι πρώτοι και σε αυτό το πράγμα πρέπει να έχουμε ένα νέο εθνικό μέτωπο. Δυστυχώς όμως, η καλύτερη εταιρεία delivery στα Βαλκάνια λέγεται Σιριζανέλ. Είστε τα delivery boys των Αμερικάνων και των Ευρωπαίων. Ξεπουλάτε τεχνικά θέματα για λίγα μερικά δις παραπάνω για να γλιτώσετε την εφαρμογή των μέτρων λιτότητας που εσείς νομοθετήσατε και παίζετε επικίνδυνα με τους θεσμούς, τη δημοκρατία και δυστυχώς τις κοινωνικές υπηρεσίες. Στέλνοντας τον κόσμο, στις ουρές της αναξιοπρέπειας και της ελεημοσύνης. Θα το πληρώσετε αυτό γιατί ο κόσμος δεν ξεχνά. Έχει επίγνωση ότι η μεσαία τάξη πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει για να υπάρχει δημοκρατία και προκοπή στον τόπο. Παρακαλώ. Και το κίνημα αλλαγής είναι ο αυθεντικός εκφραστής της μεσαίας τάξης. Ο κύριος Χαλικιώτης, παρακαλώ. Να πω ότι έτσι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Υπάρχουν λύσεις. Φτάνει να μπορεί κάποιος να πάει σε ένα εξειδικευμένο σύμβουλο δικηγόρο, να μην παρασύρεται από αυτή την ηρεμία που υπάρχει, διότι ο καινούργιος χρόνος, αν δεν δοθεί παράτηση του νόμου, προβλέπει πάρα πολύ σκληρά μέτρα. Ό,τι έχει να κάνει και τους οφειλέτες και τους εγγύητες. Υπάρχουν λύσεις και στον πληστηριασμό με ψυχραιμία, εξειδίκευση βρίσκεται λύση που μπορεί να φέρει μερικό κούρεμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αφήσουμε. Και αυτό παρακαλώ την κυρία Καβαντάρη, ξανακάντε μια συζήτηση με τις τράπεζες, μήπως ξαναφέρει κάποιο αποτέλεσμα. Αύριο το πρωί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας γίνεται νύχτα. Προσπάθεια από την κυβέρνηση, συγγνώμη. Μεγάλη. Δεν πρέπει να την αμφισβητούμε. Όχι, τι λέτε. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστούμε γεια πολύ. Σας, καλό καλή σας νύχτα.